συνεχίσουμε. Είναι δύσκολη ώρα, σας ευχαριστούμε όσους έχετε έρθει. Ως τις 5 παρατέρα. Είμαστε μία μισή ώρα ακριβώς. Έχουν τρομοκρατηθεί όντως και διαδικαίου οι εισηγητές να τηρήσουν τους χρόνους, οπότε νομίζω θα καταφέρουμε να κουβεντιάσουμε κιόλας. Λοιπόν, να σας καλησπερίσω. Εγώ είμαι ο Σωτήρης Λαϊνάς, είμαι ψυχολόγος, εργάζομαι στο πρόγραμμα προβολής αυτοβοήθειας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το συμπόσιο και δεν το λέω καθόλου έτσι, για να το πω. Γιατί όλοι οι παρευρισκόμενοι εδώ στο πάνελ των συζητητών είναι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, αγαπημένους δάσκαλους, κυρία Δικαίου, και αγαπημένοι συνάδελφοι, οι υπόλοιποι στα επιμέρους προγράμματα προβολής αυτοβοήθειας. Θα επιχειρήσουμε σε αυτό το συμπόσιο να σας παρουσιάσουμε πτυχές από τη δουλειά μας στα προγράμματα προβολής αυτοβοήθειας. Είναι μια δουλειά που τρέχει 16-17 χρόνια τώρα και θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το συμπόσιο σε διαστάσεις που υπάρχουν και στην κοινωνική ψυχολογία και πολλά κομμάτια από τη δουλειά μας, τόσο στην υποστήριξη των ανθρώπων με προβλήματα εξάρτησης, στην πρόληψη του φαινομένου της εξάρτησης, στην επανένταξη και σε μια προσπάθεια που ξεκινάμε τώρα για την προαγωγή αυτών των ιδεών στα ζητήματα της σωματικής υγείας. Αφού ευχαριστήσω καταρχήν την κυρία Δικαίου που δέχτηκε να είναι συζητήτρια στο συγκεκριμένο τραπέζι, έχουμε ένα μικρό άγχος, δεν σας κρύβω, ως μαθητές της όλοι, για τα ζητήματα που θα κουβεντιάσουμε. Και τα μεθοδολογικά, ένας άνθρωπος έχει διδάξει πάρα πολλά, εμένα προσωπικά τουλάχιστον, με βλάβει με αυτό, μου έχει διδάξει πάρα πολλά. Με έκανε να αγαπήσω την κλινικό ψυχολογική έρευνα, να μην τη φοβάμαι, ως άνθρωπος του πεδίου. Και οι συνητές, πέρα από μένα, είναι η Εύη Αδαμοπούλου και η Δήμητρα Γαβριλίδου, είναι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού της κοινωνικής ψυχολογίας των εξαρτήσεων και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που λειτουργούσε εδώ στο τμήμα ψυχολογίας για αρκετά χρόνια. Μπορεί να τις βλέπετε νεαρές, αλλά έχουν κάμποσα χρόνια ήδη στην πλάτη τους. Είναι στον έκτο χρόνο που δουλεύω στο πεδίο. Θα μας παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής τους διατριβής από το πρόγραμμα Προβολής Αυτοβοήθειας Υγείας για έτσι ενδιαφέρουσες και θεωρώ αρκετά προοδευτικές αντιλήψεις στην πρόληψη του ζητήματος της εξάρτησης. Ο συνάδελφος, ο Κώστας Φραγκεντάκης, με τον οποίο είμαστε τα περισσότερα χρόνια που είμαστε εδώ μαζί, που εργάζεται αυτό στο πρόγραμμα Προβολής Αυτοβοήθειας. Ο Κώστας είναι ψυχολόγος επίσης, είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού των εξαρτήσεων και αυτός και έχει την διοικητική ευθύνη του προγράμματος Προβολής Αυτοβοήθειας και είναι ο υπεύθυνος ανάπτυξης δράσεων επανένταξης στο πρόγραμμα. Και νομίζω ότι επίσης η CEC του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί θα μας βάλει σε έναν προβληματισμό γι' αυτό που λέμε επανένταξη, τι ορισμός ένταξη, επανένταξη των ανθρώπων που έχουν προβλήματα εξάρτησης, με ποιους όρους αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι πραγματικά παραγωγική, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και όλα αυτά. Και η τελευταία συνάδελφος είναι η Κική Δημητριάδη, είναι επίσης ψυχολόγος η κυρία Δημητριάδη, έχει τελειώσει το μεταπτυχιακό των εξαρτήσεων. Ήταν μέχρι πρώτην ως υπεύθυνη στο πρόγραμμα Προβολής Αυτοβοήθειας Χανίων και τώρα έχει αναλάβει ένα καινούργιο ρόλο. Έχει αναλάβει την ευθύνη της δράσης διάχυσης αυτών των ιδεών της αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας στο πεδίο της σωματικής υγείας. Είναι ένα πράγμα που χρόνια το κάναμε λίγο παρεμπιπτόντως τα προγράμματα και έχουμε αποφασίσει να είναι μια κεντρική μας δράση και αυτή. Θα μας παρουσιάσει όλη τη μεθοδολογία της σκέψης μας και τη μεθοδολογία υλοποίησης αυτής της δράσης. Παρέλειψα να πω ότι οι συναδέλφισσες. Η Εύη Αδαμοπούλου είναι υπεύθυνη του προγράμματος Προβολής Αυτοβοήθειας στη Λάρισα και η Δήμητρα Γαβριλίδου είναι υπεύθυνη του προγράμματος Προβολής Αυτοβοήθειας στη Σιτία. Δύο-τρία πράγματα για το πρόγραμμα. Εντάξει, μπορεί να έχετε ακούσει αρκετά πράγματα. Έχει αναπτύξει μια σειρά δράσεων σε διάφορους τομείς. Κύριος είναι αυτός της υποστήριξης ανθρώπων με προβλήματα εξάρτησης και των συγγενών τους. Πολύ σημαντικό κομμάτι δίνουμε στην εκπαίδευση επίσης λειτουργών υγείας για αυτά τα ζητήματα. Νομίζω έχουμε φέρει και υλικό πληροφοριακό, να μην σας κουράζω τώρα με λεπτομέρειες. Είναι ένα εγχείρημα, μια προσπάθεια που έχει ξεπηδήσει μέσα από το τμήμα. Η επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Φίβος Ζαφερίδης, που ήταν καθηγητής στο τμήμα μέχρι πρότινος. Είμαστε μαθητές του περισσότεροι. Την ξεκινήσαμε με όρεξη, αναπτύχθηκε πολύ. Θα μας πείτε κι εσείς τώρα πώς την ακούτε μετά από τόσα χρόνια, με κάποιες ιδέες που ακούμε. Και εγώ που έχω την πρώτη εισήγηση, πώς το αλλάζω αυτό.
Εγώ που έχω την πρώτη εισήγηση θα σας παρουσιάσω κάποια πράγματα από τη διδακτορική μου διατριβή που αφορούν στη δουλειά του προγράμματος παραγωγής αυτοβοήθειας. Θα κρατήσω και το χρόνο. Που αφορά μια δουλειά στο πεδίο χρόνο. Λοιπόν, το θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ πολλά χρόνια. Γι' αυτό νομίζω κατόρθωσα να τελειώσω και το διδακτορικό, γιατί δεν το λέω με την αδικία, γιατί είχαν φάσει που ήταν να το παρατήσω. Με στήριξε πάρα πολύ γι' αυτό γελάω. Λοιπόν, είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα, ειδικά στο πεδίο των εξαρτήσεων, το οποίο είναι ένα πεδίο με πολλά και διαφορετικά, με πολλούς και διαφορετικούς έτσι, πολλές και διαφορετικές αφετηρίες, τρόπους ερμηνείας του φαινομένου, που όμως έχει ένα κοινό παρονομαστή. Δηλαδή δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι, νομίζω, διεθνώς, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, από τις απαντήσεις που έχει κατορθώσει να δώσει το κυρίαρχο επιστημονικό παράδειγμα, αλλά και διάφορες εναλλακτικές εκφάνσεις του. Είναι ένα πεδίο λοιπόν που η ανάγκη για να αναζητηθούν νέοι δρόμοι είναι υπαρκτή, είναι σύγχρονη και μας αφορά πάρα πολύ. Η δουλειά στη διατριβή ήταν με κάποιο τρόπο μελετώντας ως επαγγελματίας του πεδίου και ως δρόμοι που κείμενος αυτή την παρέμβαση, που νομίζω επίσης έχει ενδιαφέρον, να δούμε πώς δομούνται μεθοδολογίες και πώς λειτουργούν οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στο πεδίο των εξαρτήσεων με άξονα αυτό που εμείς φέρνουμε στην κουβέντα, τις πρακτικές αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας. Παραδοχές σε αυτή τη συζήτηση είναι, πέρα από τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα, ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει διευρυνθεί σημαντικά το προφίλ των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης και ίσως αυτή η διεύρυνση του προφίλ, τα πολλαπλά προφίλ ανθρώπων με προβλήματα εξάρτησης και οδηγεί στην ανάγκη να αναζητηθούν και νέες μεθοδολογίες υποστήριξης αυτών των ανθρώπων. Μια τρίτη παραδοχή είναι αυτό που συζητάμε πολύ στις εξαρτήσεις, ότι οι πρακτικές αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας έχουν πραγματικά και διαχρονικά ιδιαίτερα, φέρνουν ιδιαίτερα ελπιδοφόρα αποτελέσματα, χωρίς να είναι πανάκια. Δεν ήρθαν εδώ να σου παρουσιάσουν μια απόλυτη λύση, ήρθαν να σου παρουσιάσουν μια ενδιαφέρουσα ιδέα που έχει και ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Λίγα λόγια για την έρευνα στη διατριβή. Έλαβε χώρα στο πρόγραμμα Παραγωγής Αυτοβοήθειας. Ήταν μια μακρόχρονη έρευνα δράσης, πολλά χρόνια παιδευόμουν εκεί στο πεδίο και χρησιμοποιήθηκε η θεμελιωμένη θεωρία μαζί με τις αρχές της έρευνας δράσης για την ανάλυση των δεδομένων σε αυτή την έρευνα. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό νομίζω που αξίζει να κουβεντιάσουμε, εγώ τουλάχιστον αξίζει να σας το αναφέρω, είναι ότι ο ερευνητής ήταν επαγγελματίας του πεδίου, δρόν υποκειμένου του πεδίου, όχι προσωπημένος από την πράξη. Έφερε αυτή την υποκειμενικότητα που φέρνει η εμπλοκή, αλλά έφερε και πολλά πλεονεκτήματα κατά τη γνώμη μου. Άλλωστε, δεν ξέρω αν η υποκειμενικότητα είναι πρόβλημα ή είναι πλούτος. Ο στόχος της έρευνας ήταν η συγκρότηση μιας εναλλακτικής προσέγγισης δόμης των ψυχοκοινωνικών παραβάσεων με άξονα της αρχής της αυτοβοήθειας, όπως το βλέπετε. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρία αλληλεπιδρώντα επίπεδα. Το ένα είναι εγώ, επαγγελματίας ερευνητής του πεδίου. Το δεύτερο ήταν η δημιουργία και η εξέλιξη των δράσεων, τις οποίες παρακολουθούσα, αντλούσα δεδομένα για πολλά χρόνια από αυτές, τα κατέγραφα. Και το τρίτο επίπεδο, ως οφείλαμε, ήταν ο λόγος των άμεσα ενδιαφερμένων, των ίδιων των συμμετεχόντων. Με έρευνα, με συνεντεύξη σε βάθος, όπου οι άνθρωποι στη δεύτερη φάση της έρευνας, η πρώτη φάση ήταν να μελετώ πώς εξελίσσονται, δημιουργούνται και εξελίσσονται οι δράσεις με βάση τις αρχές της έρευνας δράσης και τους κύκλους της έρευνας δράσης. Και το δεύτερο επίπεδο ήταν πώς αξιολογούν αυτοί οι άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι, όλη αυτή την ιδέα και όλη αυτή την παρέμβαση, όλα αυτά μαζί ως πηγές άντλησης δεδομένων οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα που δομούν ίσως μια πρόταση για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από εσείς με άξονα την αυτοβοήθεια. Λίγο πολύ αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Πώς δηλαδή μπορεί να δομηθούν ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στην αντιμετώπιση της εξάρτησης με άξονα την αλληλοβοήθεια και την αυτοβοήθεια. Ένα πρώτο πράγμα που θέλω να καταθέσω εδώ είναι ότι με βάση τις παραδόσεις της έρευνας δράσης και όλου αυτού του παραδείγματος είναι ότι η γνώση σε μια τέτοια έρευνα δεν μπορεί να γενικευτεί απόλυτα. Έχει να κάνει πολύ με τον τόπο, τον χρόνο, τους ανθρώπους που
συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Είναι όμως, νομίζω, αυτά τα εγχειρήματα αρκετά ενδιαφέροντα, ώστε να δώσουν προτάσεις, σκέψεις για άλλου είδους τέτοιες παρεμβάσεις. Αν θέλαμε να δούμε λίγο, σας είπα, η πρώτη φάση της έρευνας που κράτησε για πολλά χρόνια ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της παρέμβασης. Και η δεύτερη φάση ήταν πώς αξιολογείται αυτή η παρέμβαση, πώς βίωσαν αυτή την παρέμβαση άνθρωποι από τους άλλους ενδιαφερόμενους. Σε τρία επίπεδα υπάρχουν αποτελέσματα. Το πρώτο είναι ποιο είναι το πλαίσιο της ψυχοδυναμικής παρέμβασης. Αυτό που φαίνεται πάρα πολύ στη συγκεκριμένη έρευνα, στο πρόγραμμα προβολής αυτοβοήθειας, ότι αν θέλεις να φτιάξεις ψυχοδυναμικές παρεμβάσεις με άξονα τις πρακτικές αυτοβοήθειας αλληλοβοήθειας, δηλαδή να θέσεις στο επίκεντρο της παρέμβασης τους άμεσα ενδιαφερόμενους, χωρίς να ακυρώνεις ή να αναιρείς το δικό τους δυναμικό, τη βιωματική τους γνώση, την ενεργό συμμετοχή τους, θα πρέπει να αξιοποιήσεις τις ιδέες του συμμετοχικού σχεδιασμού και της έρευνας δράσης. Τι εννοώ με το συμμετοχικό σχεδιασμό? Εννοώ ότι όχι μόνο η υλοποίηση, αλλά από την αρχή η ανάδειξη των αναγκών, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η αξιολόγηση και ο επανασχεδιασμός της παρέμβασης πραγματοποιείται από κοινού με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Εδώ θα μπορεί να γίνει μια κριτική αν αυτή η από κοινού διαδικασία είναι απόλυτα ισότιμη, θα σας έλεγα εξ αρχής όχι. Σε ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με την υποστήριξη ανθρώπων, δεν ξεκινώνται από την ίδια αφετηρία. Όμως αυτό που φαίνεται στην έρευνα που βοήθησε πάρα πολύ το πρόγραμμα, το οποίο έχει γίνει μια πολύ ελκυστική παρέμβαση για πολλούς ανθρώπους, και το λέω το ελκυστική έχει σημασία γιατί στο πεδίο των εξαρτήσεων μια συζήτηση που τρέχει είναι ότι τα στεγνά προγράμματα, τα προγράμματα που δεν δίνουν ουσίες, δεν είναι ελκυστικά πλέον στους εξαρτημένους. Αυτό δεν το είδαμε στο πρόγραμμα της αυτοβοήθειας. Η δείκτης προσελεύσεων είναι πολύ υψηλή ανθρώπων που έχουν προβλήματα εξάρτησης. Αυτό φαίνεται ότι οφείλεται σε αυτό το πρώτο χαρακτηριστικό, ότι ο συμμετοχικός σχεδιασμός δημιουργεί μια κουλτούρα διαρκούς διαλόγου στην παρέμβαση, που ανά πάσα στιγμή οι άνθρωποι μπορούν και συμμετέχουν και συμβάλλουν στην διαρκή αξιολόγηση και βελτίωσή τους. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι αν θες να προάγεις την αυτοβοήθεια, οφείλεις να συγκροτείς μια ισότιμη σχέση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, να αναγνωρίζεις ότι η βιωματική τους γνώση μπορεί να είναι εξίσου σημαντική παράλληλη με την επιστημονική γνώση, να κάνεις την παραδοχή ότι αυτοί οι άνθρωποι και μόνοι τους βρίσκουν έναν τρόπο να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Οπότε, αν θέλεις να κάνεις μια παρέμβαση που να βελτιώνει αυτές τις προτάσεις, θα πρέπει να συνυπολογίσεις και να εκτιμήσεις σε ισότιμο πλαίσιο τη δικιά τους εμπειρία. Ένα τρίτο είναι ότι θα πρέπει μια παρέμβαση που στοχεύει στην υποστήριξη ανθρώπων με προβλήματα εξάρτησης, συνολικά θα λέγαω, όχι μόνο με άξονα την αυτοβοήθεια, να διακρίνεται από δυνατότητα άμεσης πρόσβασης. Γιατί φάνηκε στη διατριβή ότι αυτή η άμεση πρόσβαση που φαίνεται ότι έχει το πρόγραμμα προβολής αυτοβοήθειας είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, γιατί έρχεται και απαντά, κουμπώνει σε αυτό που λέμε το ευμετάβλητο του κινήτρου του εξαρτημένου που μεταβάλλεται διαρκώς. Οπότε μια παρέμβαση που στην αρχική φάση της υποστήριξης βάζει πολλά, όχι εμπόδια, κριτήρια για να εισέλθει ένας άνθρωπος στο πρόγραμμα εξάρτησης, δεν χάνει πολλούς ανθρώπους. Αυτό το άμεσα προσβάσιμο είναι κλείσιμο. Και το τέταρτο είναι ακριβώς, αν δίνεις πολύ έμφαση στις πρακτικές αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας, άρα κάνεις την παραδοχή ότι ένα κομμάτι της προσπάθειας οι άνθρωποι το καταφέρνουν μόνοι τους σε ομάδες αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας που είναι απόλυτα αυτόνομες και ανεξάρτητες από το πρόγραμμα, μια σημαντική συνεισφορά ενός επαγγελματικού χώρου που προάγει την αυτοβοήθεια είναι πολύ προσανατολισμένη και στην κοινωνική ένταξη. Όχι μόνο στην επαγγελματική, δεν μας ενδιαφέρει απλά να αποδώσουμε στην κοινωνία καλούς εργάτες. Μας ενδιαφέρει να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας στην ενίσχυση της ιδιότητας ενεργών πολιτών, που μας αφορά όλους όλους πέρα από το πρόβλημα της εξάρτησης. Το δεύτερο επίπεδο στη μεθοδολογία υποστήριξης. Έχω τρία λεπτά ή δύο. Μα δεν είσαι ιδιαίτερα, πρέπει να είσαι αυστηρή. Το δεύτερο επίπεδο είναι τρία λεπτά, εντάξει. Είναι ποιες είναι οι αρχές της μεθοδολογίας υποστήριξης. Φτιάχνουμε το πλαίσιο με έναν τρόπο, με βάση το συμμετοχικό σχεδιασμό. Το δεύτερο είναι πώς υποστηρίζονται αυτοί οι άνθρωποι σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Σε ποιο πλαίσιο σας θυμίζω που θέλει να προάγει τις πρακτικές της αυτενέργειας των πολιτών. Όχι να τους χειραγωγεί και να τους καθοδηγεί, αλλά να μην θίγει σε τίποτα τις πρακτικές της αυτενέργειας και της
αυτό βοήθεια του άμεσα ενδιαφερομένου. Το πρώτο είναι ότι αναγνωρίζει τη σημαντικότητα του ενεργού ρόλου του άμεσα ενδιαφερομένου σε όλη τη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι ο άμεσα ενδιαφερόμενο, και αυτό έχει προκύψει, συμμετέχει όχι γενικά στην παρέμβαση, αλλά και στην δόμηση του δικού του πλάνου υποστήριξη. Τι εννοώ αυτό. Από κοινού σχεδιάζεται την αρχή μαζί με του επαγγελματίε στην παρέμβαση το τι θα κάνει ένα άνθρωπο, με ποιο χρόνο, με ποια διάρκεια και όλα αυτά. Προσπαθούμε να αφιγραζόμαστε έναν άνθρωπο από την αρχή και να το κάνουμε συμμέτοχο στη διαδικασία. Όχι γιατί υπάρχει μια ιδιοτροπία, έτσι να φανούν εναλλακτική. Γιατί όσο εξ αρχής η μεθοδολογία δίνει έμφαση στην ενεργοποίηση του ανθρώπου και στην ανάληψη της ευθύνης, τόσο φαίνεται και από την εμπειρία και από την έρευνα ότι είναι καλύτερα και πιο βιώσιμα τα αποτελέσματα στην πορεία. Το δεύτερο είναι ότι εκ των πραγμάτων σε μια τέτοια συνθήκη, όπως καταλαβαίνετε, τροποποιείται το παράδειγμα παροχής βοήθειας. Οπότε οι ειδικοί χάνουν αυτόν τον λαμπερό ρόλο του απόλυτου υπηρετή των ανθρωπίνων προβλημάτων και πάνε σε ένα ρόλο περιφερειακής υποστήριξης πρωτοβουλειών των άμεσα ενδιαφερομένων πολιτών. Δεν είναι ένας ρόλος λιγότερο σημαντικός. Κατά τη γνώμη μου είναι πιο σημαντικός, είναι ένας ρόλος λιγότερο λαμπερός. Και αυτό έχει σημασία. Και το τρίτο είναι ότι προέκυψε πολύ από την έρευνα, αυτό που μας δίνει και η ανθρωπιστική ψυχολογία και η ψυχοθεραπεία, ότι είναι μια παρέμβαση με έντονα τα ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά, όπως θα πούμε τώρα και στο τρίτο επίπεδο που αφορούν τη μεθοδολογία τους ειδικούς και τη σχέση υποστήριξης. Αυτό που ανέφεραν οι άνθρωποι είναι ότι αυτά μας λέει περίπου και η ανθρωπιστική ψυχολογία και η ψυχοθεραπεία, ότι το να βιώνεις ασφάλεια, αποδοχή, εμπιστοσύνη, μια κριτική προσέγγιση, να προσεγγίζεσαι ως άτομο και όχι ως διάγνωση, να αναγνωρίζεται η δικιά σου ξεχωριστή ιστορία ζωής, η δικιά σου ξέχωρη πορεία ζωής, ότι είναι βασικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν αυτό το στόχο που έχει το πρόγραμμα της ενδυνάμωσης των άμεσα ενδιαφερομένων πολιτών με το στόχο της αυτονόμησης και της χειραφέτησής τους. Και, τρώγοντας ακόμα ένα λεπτό, όλα αυτά εμείς τα βάζουμε σε δύο συγκεκριμένες σχολές σκέψης στην ψυχολογία όσον αφορά στη δόμηση των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων. Βλέπουμε πολλά κοντινά πράγματα από την κοινωνική ψυχολογία, κυρίως από τις πιο κριτικές προσεγγίσεις, για να είμαι ειλικρινής, όχι από όλο αυτό που λέμε κοινωνική ψυχολογία. Είναι ιδέες που συζητούσαμε και ειδικοί από τους Λατινοαμερικάνους ακόμα παλιά. Μας τα λέγατε στο μάθημα στο μεταπτυχιακό τότε. Και πολλά πράγματα από την ανθρωπιστική ψυχολογία, ψυχοθεραπεία. Αλλά αυτές οι ιδέες που προκύπτουν από την έρευνα νομίζω ότι σε έναν τρόπο συμβάλλουν στη συζήτηση που υπάρχει στο πεδίο των εξαρτήσεων. Ότι όπως έχει διευρυνθεί το πρόβλημα σε τόσο μεγάλο βαθμό στο κοινωνικό σώμα και όπως έχει τροποποιηθεί πολύ το προφίλ των εξαρτημένων, η ανάγκη όχι για καθολικού τύπου παρεμβάσεις από τα πάνω, αλλά για παρεμβάσεις που προσπαθούν να εξατομικεύσουν και να προσαρμόσουν τις δράσεις της ανάγκης των ανθρώπων και όχι τους ανθρώπους σε προκατασκευασμένες δράσεις προγραμμάτων απεξάρτησης είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και αυτή η συζήτηση ενισχύεται επίσης με αυτή την έρευνα πολύ, ενισχύεται πολύ η συζήτηση για το ρόλο, τον ενεργό ρόλο των άμεσα ενδιαφερομένων και της βηματικής τους γνώσης σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας υποστήριξης, ακόμα και στη δόμηση των παρεμβάσεων και όχι οι παρεμβάσεις να δομούνται ερήμην των ανθρώπων για τους ανθρώπους. Αυτά ήδη καταχάστηκαν χρόνια, έφυγε 2-3 λεπτά παραπάνω. Θα κρατήσουμε, βιάζομαι λίγο και θα είμαι πιστικός και στους υπόλοιπους για να έχουμε χρόνο για συζήτηση στο τέλος. Οπότε οι συναδέλφοι σας θα μου παρουσιάσουν ζητήματα για την πρόληψη. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Καλησπέρα σας και από μένα. Η εισήγηση που θα παρουσιάσουμε η Δήμητρα Γαβριλίδου και εγώ βασίζεται σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η εμπειρία που έχει προκύψει από τη δουλειά του προγράμματος προαγωγής αυτοβοήθειας στη ΣΥΤΙΑ σε σχέση με τις δράσεις για την πρόληψη στην τοπική κοινότητα από το 2009. Και το δεύτερο είναι η ιδιωτή έρευνα που εκπονήσαμε από το 2011 ως το 2013 για το σύνολο των δράσεων του προγράμματος προαγωγής αυτοβοήθειας ΣΥΤΙΑΣ, που η μεθοδολογία της έρευνας βασίστηκε στις αρχές έρευνας δράσης.
όσον αφορά το πρόγραμμα προγραμμής αυτοβοήθειας, θα πω απλά προσθετικά, γιατί ο κύριος Λεγάς έχει ήδη αναφέρει τη φιλοσοφία του προγράμματος, ότι το πρόγραμμα στη Σιτία αναπτύσσει δράση σε δύο επίπεδα. Από τη μία υποστηρίζει ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης και το οικογενειακό τους περιβάλλον, και από την άλλη αναπτύσσει δράσεις στην τοπική κοινότητα της Σιτίας με κύριο στόχο την πρόληψη. Συνοπτικά θα αναφέρω το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζεται η φιλοσοφία του προγράμματος προαγωγής αυτοβοήθειας για την πρόληψη, αλλά σε αυτό βασίζεται και το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας που εκπονήθηκε, η ανάλογα έρευνα. Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις στις παρεμβάσεις πρόληψης έχουν φανεί αναποτελεσματικές. Αν τοποθετήσουμε όμως τα αίτια της εξάρτησης στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, στις κοινωνίες που ζούμε και στον πολιτισμό και στις αξίες που έχουν αυτές οι κοινωνίες, τότε πρέπει να αναζητήσουμε νέες μεθοδολογίες παρεμβάσεων. Η εφαρμογή των αρχών της κοινωτικής και της κριτικής ψυχολογίας στην δόμηση παρεμβάσεων διαμορφώνουν ένα διαφορετικό πλαίσιο παρέμβασης, διαμορφώνουν διαφορετικούς στόχους για την παρέμβαση και μας δίνουν και τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουμε, με συγχωρείτε, την έννοια της πρόληψης συνολικά. Συνοπτικά, οι προσεγγίσεις αυτές, η κοινωτική και η κριτική ψυχολογία, δίνουν έμφαση στην ενεργοποίηση και στην κινητοποίηση των ανθρώπων, στην ανάληψη δράσης από τους ίδιους, στη συνδιαμόρφωση των δράσεων από κοινού με τους ανθρώπους, στις αξίες των παρεμβάσεων όπως η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη και στη χρήση εναλλακτικών μεθόδων έρευνας. Συνεπείς με τις παραπάνω αρχές είναι και οι τρίτης γενιάς παρεμβάσεις πρόληψης, οι οποίες προτάσουν την ενεργοποίηση των ανθρώπων, την ανάδειξη των αναγκών από τους ίδιους, τον συμμετοχικό σχεδιασμό των δράσεων, τον περιφερειακό ρόλο του ειδικού και τις αξίες όπως η συλλογικότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη. Τι σημαίνει στην πράξη να θέτουμε ως ραγοκοκαλιά των παρεμβάσεών μας αυτές τις αρχές. Από την δουλειά του προγράμματος στη Σιτία, αλλά και από την έρευνα, αναδύθηκαν οι εξής διαστάσεις. Πρώτον, ότι πεδίο της παρέμβασης δεν είναι το άτομο, αλλά είναι η κοινότητα, είτε η σχολική κοινότητα στο σύνολό της, είτε η τοπική κοινότητα με τα υποσυστήματά της, σχολείο, οικογένεια, θεσμοί κτλ. Άρα οι δράσεις δεν αφορούν τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αλλά αφορούν συνολικά τον πληθυσμό. Δεύτερον, ότι οι δράσεις δεν είναι ουσιοκεντρικές. Ο στόχος δεν είναι η ανάσχεση της έναρξης της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών, αλλά είναι η ενδυνάμωση συνολικά των ανθρώπων. Βασική είναι η συμμετοχή της κοινότητας στις δράσεις, άρα οφείλουμε να κινητοποιήσουμε την κοινότητα και να συνεργαστούμε με την κοινότητα. Η παρέμβαση πραγματώνεται μέσα από συλλογικές δράσεις, οι οποίες προκύπτουν από τις ανάγκες των ανθρώπων, άρα γίνεται συνδιαμόρφωση των δράσεων και συμμετοχικός σχεδιασμός. Συνεπώς, στο επίκεντρο της παρέμβασης είναι οι ανάγκες των άμεσα ενδιαφερόμενων και των συμμετεχόντων στις δράσεις. Ως εκ τούτου, ο ειδικός τίθεται στην περιφέρεια της παρέμβασης. Δεν είναι ο φωτεινός παντογνώστης που εκπαιδεύει και ενημερώνει την κοινότητα, αλλά είναι συνδρών, συμμετέχει στη δράση και δεν είναι επόπτης της δράσης. Σημαντικό στοιχείο είναι να προωθείται ο διάλογος και να ακούγεται η φωνή των άμεσα ενδιαφερόμενων και ιδιαίτερα κοινωνικών ομάδων, των οποίων η φωνή δεν ακούγεται στο δημόσιο διάλογο. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι αξίες που διέπουν την παρέμβαση, αξίες όπως η αλληλεγγύη, η συνεργατικότητα, η δημιουργικότητα, ο σεβασμός στα δικαιώματα των ανθρώπων, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, είναι αξίες που επιδρούν ριζικά στο πρόβλημα της εξάρτησης και έρχονται και σε αντίθεση με τις αξίες που κυριαρχούν στον πολιτισμό μας σήμερα. Είναι σημαντικό μέσα στις παρεμβάσεις να δίνεται έμφαση στη δημιουργία σχέσεων. Είναι ζητούμενο οι σχέσεις που αναπτύσσονται και μεταξύ των συμμετεχόντων, αλλά και μεταξύ του ειδικού και των συμμετεχόντων, να χαρακτηρίζονται από ισοτιμία, εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, ασφάλεια και γνήσιο ενδιαφέρον. Αυτό γιατί
και αυτό και γιατί τέτοιου είδους σχέσεις μπορούν να απαντήσουν στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, αλλά και γιατί μπορούν να αποτελέσουν ένα αντίβαρο στη σύγχρονη ζωή του σημερινού ανθρώπου, η οποία χαρακτηρίζεται από αποξένωση, μοναξιά, ανταγωνισμό και ενότητα νοήματος. Οι δράσεις είναι σημαντικές να δίνουν ερεθίσματα για ένα διαφορετικό πρότυπο ζωής και σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους και σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, αλλά και σε σχέση με την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Ένα πρότυπο ζωής που συγκρούεται με το κυρίαρχο ανταγωνιστικό, ατομικιστικό, καταναλωτικό πρότυπο. Είναι σημαντικό οι δράσεις να δίνουν έμφαση στις δυνατότητες και στις κλίσεις των ανθρώπων και να μην είναι αφετηρία μας το πρόβλημα. Είναι σημαντικό να δίνουμε έμφαση στο τοπικό και στο πολιτιστικό και άρα οι παρεμβάσεις να λαμβάνουν υπόψη τα πολύ συγκεκριμένα τοπικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της τοπικής κοινότητας στην οποία διεξάγονται, δηλαδή τις συνήθειες των ανθρώπων, την νοοτροπία, τον πληθυσμό, τις δραστηριότητες που έχουν οι κάτοικοι, τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ τους. Και τέλος, είναι σημαντικό να αξιοποιούνται μεθοδολογίες πιο συμμετοχικές και που δίνουν έμφαση στην πράξη και στη συλλογική δράση, όπως η έρευνα δράσης. Ναι. Δουλεύοντας λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και βάζοντας τις αρχές που παρουσιάστηκαν σε εφαρμογή, είδαμε τελικά μέσα από την έρευνα αλλά και μέσα από την εμπειρία μας ότι πέρα από τον κύριο στόχο της πρόληψης, της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, διαμορφώνονται και διαφορετικοί στόχοι για τις παρεμβάσεις πρόληψης που εξυπηρετούν τον βασικό στόχο αλλά και τον υπερβαίνουν. Ένα βασικό στόχο αποτελεί η κινητοποίηση των πολιτών, της κοινότητας και των υποσυστημάτων της στην κατεύθυνση της ενεργοποίησής τους για ανάληψη ευθύνης για τα ζητήματα που τους αφορούν μέσα σε ένα πλαίσιο συλλογικότητας και αλληλεγγύης. Και άρα στόχος είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής της κοινότητας και των πολιτών της, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών με επιμέρους υποσυστήματά της, όπως φορείς, συλλογικότητες και άτυπες ομάδες, που συχνά αποτελούν πυρήνες ήδη ενεργών πολιτών μέσα στην κοινότητα. Ένας ακόμη στόχος είναι η σύνδεση των υλοποιούμενων δράσεων με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία που βασικός της προσανατολισμός να είναι η προαγωγή αξιών στις οποίες έχουμε ήδη αναφερθεί. Αρκετά σημαντικές θα τονίζαμε τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Όπως και η προαγωγή ενός άλλου προτύπου ζωής που συγκρούεται με το σύγχρονο καταναλωτικό ατομικιστικό πρότυπο ζωής. Και σημαντική είναι επίσης η έμφαση στη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων και μέσα στην κοινότητα. Ένας τρίτος στόχος είναι οι δράσεις να συμβάλλουν στη δημιουργία χώρων διαλόγου και έκφρασης των αναγκών των πολιτών και ειδικά των νέων ανθρώπων. Και κατ' επέκταση στην έναρξη ενός διαλόγου πάνω σε κοινωνικά ζητήματα που τους αφορούν τους ίδιους και στην προσπάθεια ανάληψης δράσης για αυτά. Ένας επίσης σημαντικός στόχος είναι οι δράσεις να συμβάλλουν στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και του στίγματος κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. Είναι σημαντικό μέσα στις δράσεις να εξασφαλίζεται η συνάντηση της τοπικής κοινότητας με κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες εκ νέου και με άλλους όρους. Τέλος, ένας πολύ σημαντικός στόχος δουλεύοντας με την κοινότητα είναι να εξασφαλίζουμε αυτό που λέμε βιωσιμότητα των δράσεων, δηλαδή να φροντίζουμε από την αρχή οι δράσεις να υλοποιούνται με ένα τέτοιο τρόπο, με όσο δυνατόν περισσότερο συμμετοχικό τρόπο, ούτως ώστε να μπορούν να συνεχιστούν και χωρίς εμάς τους ειδικούς. Αξιοποιώντας λοιπόν αυτές τις αρχές της κοινωτικής ψυχολογίας και επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων, είναι δυνατόν να οδηγηθούμε και στον επαναπροσδιορισμό της ίδιας της έννοιας της πρόληψης και του προσανατολισμού της. Αρχικά, δεν μπορούμε να μιλάμε αποκλειστικά για πρόληψη της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών, αλλά προσανατολιζόμαστε περισσότερο στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των ανθρώπων, στην πλήρη ανάπτυξη του δυναμικού τους και στην ευημερία αυτών και των κοινοτήτων τους. Επιπλέον, με βάση αυτή την οπτική για την πρόληψη, αυτή δεν μπορεί και δεν πρέπει να αφορά μόνο τους ειδικούς,
αλλά γίνεται ευθύνη ολόκληρης της κοινωνίας και άρα σχετίζεται με την προσπάθεια να απαντήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο στο πρόβλημα της εξάρτησης και στα σύγχρονα ψυχοκοινωνικά προβλήματα μέσα από την προσπάθεια να συμβάλλουμε στην άρση των κοινωνικών και πολιτικών αιτιών των προβλημάτων αυτών. Έτσι, βασικό προσανατολισμό αποτελεί η συνολική κινητοποίηση των ανθρώπων για έναν άλλο τρόπο ζωής και για αλλαγές των κοινωνικών συνθήκων που δημιουργούν τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Αλλαγές τόσο σε μικροκοινωνικό επίπεδο, στην καθημερινότητα των ανθρώπων δηλαδή, όσο και σε μακροκοινωνικό. Συνοψίζοντας, ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της πρόληψης αφορά στη δόμηση παρεμβάσεων που θέτουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο, απαντούν στις υπαρξιακές του ανάγκες, συμβάλλουν σε μια συνολική προσωπική αλλαγή, στην ενεργοποίηση και την ενδυνάμωσή του. Άρα παρεμβάσεων που καθιστούν τον άνθρωπο ικανό να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του, καθώς και τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Όχι υπό την έννοια του συμβιβασμού του ανθρώπου με αυτή την πραγματικότητα, αλλά με προσανατολισμό να αναλάβει δράση, να παρέμβει σε αυτή την πραγματικότητα και να επιχειρήσει να την αλλάξει. Γεια σας και από μένα. Εγώ θα σας μιλήσω για την κοινωνική ένταξη, για τη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης, κάνοντας μια προσπάθεια να συζητήσω την έννοια η οποία παρουσιάζει αρκετά προβλήματα, να μιλήσω για τα ερωτήματα που προκύπτουν ή τουλάχιστον κάποια από αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα και στη συνέχεια να σας παρουσιάσω την προσέγγιση των προγραμμάτων παραγωγής αυτοβοήθειας στην υποστήριξη ανθρώπων που έχουν την ανάγκη κοινωνικής ένταξης. Θα ξεκινήσω, κλείνοντας την παρουσίαση μάλλον, ναι. Ωραία, το βρήκα. Λοιπόν, να δούμε έναν πολύ γενικό ορισμό που υπάρχει από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας. Κοινωνική ένταξη λοιπόν είναι κάθε κοινωνική παρέμβαση με σκοπό την ενσωμάτωση των πρώην ή ενεργών χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών στην κοινότητα. Βλέπετε ότι δεν αφορά μόνο, όπως το αντιλαμβάνονται στην Ευρώπη, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει μια ρήξη με τις ουσίες, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί ακόμα να είναι σε μια διαδικασία να προσπαθούν να το επιτύχουν. Κύρια πεδία παρέμβασης, χωρίς να σημαίνει ότι είναι τα αποκλειστικά, σε όλη την Ευρώπη είναι η στέγαση, το ζήτημα της κατάρτισης εκπαίδευσης και της απασχόλησης εργασίας. Βλέπετε εδώ ένα σχήμα που αφορά τη σχέση του κοινωνικού αποκλεισμού και της χρήσης ναρκωτικών. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι είναι συστηματικοί καταχραστές ή εξαρτημένοι από ουσίες είναι ταυτόχρονα και κοινωνικά αποκλεισμένοι, ούτε έχουμε μία σχέση αιτίου αποτελέσματος, ότι δηλαδή ο κοινωνικός αποκλεισμός οδηγεί στη χρήση ναρκωτικών ή ότι η χρήση ναρκωτικών οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό. Μπορεί να συναντήσουμε και τις δύο καταστάσεις, όπως επίσης μπορεί να συναντήσουμε σε ανθρώπους ή κοινωνικές ομάδες και μια τέτοια κατάσταση να συνυπάρχει μία συνθήκη κοινωνικού αποκλεισμού και εξάρτησης, χωρίς η μία να αλληλεπιδρά απαραίτητα με την άλλη στην ιστορία του ατόμου. Σήμερα, στις υπάρχουσες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, πολλοί ερευνητές όπως ο White υποστηρίζουν ότι οι δράσεις αυτές, οι οποίες οδηγούν στην ενίσχυση του ατομικού και κοινωνικού κεφαλαίου των ανθρώπων, που είναι πολύ βασικό για τη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης, συνιστούν μεγαλύτερη πρόκληση από την ίδια τη θεραπεία της απεξάρτησης. Θα περάσω λίγο τα εμπόδια στην κοινωνική ένταξη και θα δείξω εδώ μόνο κάποια πολύ βασικά στοιχεία από το Δίκτυο Αίτησης Θεραπείας του 2015. Αφορά δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι προσεγγίζουν ένα θεραπευτικό πρόγραμμα με το αίτημα να απεξαρτηθούν. Έτσι, για να τα έχουμε υπόψη μας, να δούμε τι ζητήματα αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα. Βλέπετε το ποσοστό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ζητήματα με τη στέγη, την περιστασιακή εργασία ή την ανεργία, τη μη ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως επίσης και την επικράτηση του ιού της υπατήτηδας ΣΕ και του ιού του HIV. Αυτό που παρατηρούμε στην Ελλάδα είναι ότι βελτιώνεται στον πληθυσμό των χρηστών που ζητούν βοήθεια,
το εκπαιδευτικό επίπεδο, αυξάνονται όμως τα ποσοστά ανεργίας, όπως και επίσης τα ποσοστά μη σταθερής στέγης ή έλλειψης στέγης. Ειδικότερα το τελευταίο που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, έχει αυξηθεί μέσα στην τελευταία δεκαετία κατά 5%. Ήταν ενδεικτικά γύρω στο 7% και έχει πάει στο 12%, όπως βλέπετε, το 2015. Η κυρίαρχη προσέγγιση της κοινωνικής ένταξης μας δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Σε αντίθεση με την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού, που πολλοί μελετητές βάζουν και χρησιμοποιούν αυτό το δίπολο, κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνική ένταξη, η ίδια κοινωνική ένταξη είναι μια έννοια που δεν έχει προσδιοριστεί σαφώς ούτε από την έρευνα, ούτε από το σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής. Στις πολιτικές βλέπουμε ότι από τη δεκαετία του 90 και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση αντικαθιστά τον όρο φτώχεια με τον όρο κοινωνικός αποκλεισμός, ο οποίος όρος φυσικά κοινωνικός αποκλεισμός είναι λιγότερο ιδεολογικά και πολιτικά φορτισμένος. Και μεταφέρει τη συζήτηση από τα αίτια της φτώχειας στις πρακτικές που μπορούμε να αναπτύξουμε με την άρση του αποκλεισμού. Είναι ένας πιο ουδέτερος διάλογος, αν θέλετε. Έτσι, μοιραία, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει τεχνικές ή διοικητικές λύσεις από τα πάνω για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, τις οποίες εμείς οι ίδιοι επιστήμονες καλούμαστε στη συνέχεια να εφαρμόσουμε. Τώρα, στον επιστημονικό διάλογο, θα διαπιστώσει κανείς, αν δει τη βιβλιογραφία των εξαρτήσεων που είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, ότι η θεματική της κοινωνικής ένταξης είναι λιγότερο αναπτυγμένη μεταξύ όλων των θεματικών. Πολλές φορές συναντάμε μόνο μία συζήτηση για καλές πρακτικές ή οι αναφορές εξαρτούνται σε σχήματα ή παρεμβάσεις που μπορεί να αναπτύξει ένα πρόγραμμα για την κοινωνική ένταξη των μελών. Τα ίδια πράγματα και στην έρευνα. Υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά στο τι συνιστά αποτελεσματική κοινωνική παρέμβαση στην κοινωνική ένταξη, ιδιαίτερα στο κομμάτι το πολύ δύσκολο της εργασιακής ένταξης. Τέλος, στις πρακτικές που αναπτύσσουμε, θα λέγαμε, πιάνοντας το νήμα από τις κυρίες στις πολιτικές, ότι πολύ συχνά μπαίνουμε σε μια μηχανιστική διαδικασία να δίνουμε μονοδιάστατη έμφαση στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ή να εξαντλούμαστε σε προνοιακές λογικές για την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων που θα δούμε ότι και ο ίδιος ο όρος αυτός παρουσιάζει πάρα πολλά προβλήματα. Κατά τη γνώμη μας, η κοινωνική ένταξη είναι μια σύνθετη και δυναμική διαδικασία η οποία έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Ψυχολογικές, υπαρξιακές, ηθικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές και επιστημονικές. Πάνω σε αυτές τις διαστάσεις θα θέσω κάποια ερωτήματα που είναι πολύ βασικά, γιατί από τις απαντήσεις που θα δώσουμε εξαρτάται και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε το ζήτημα στην πράξη, στη συνάντησή μας με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζητήματα ένταξης στην καθημερινότητά μας. Καταρχήν, η απεξάρτηση είναι η διακοπή της χρήσης ουσιών ή είναι μια πορεία προσωπικής ανάπτυξης και νέων τρόπων που σχετίζεστε με τον εαυτό, τους άλλους και το περιβάλλον. Μπορούμε να μιλάμε για κοινές ανάγκες ή έχουμε να κάνουμε με έναν ανομοιογενή ως προς τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Ποιος είναι ο δικός μας ρόλος ως επαγγελματιών? Εμείς διαμεσολαβούμε τις κυρίαρχες αξίες της κοινωνίας και προσπαθούμε να κανονικοποιήσουμε και να ομαλοποιήσουμε τα μέλη μας μέσα στα προγράμματα, ούτως ώστε να ενταχθούν όσο το δυνατόν πιο εύκολα μέσα σε αυτό το, μέσα στα γρανάζια τα κοινωνικο-οικονομικά, τα σημερινά. Πώς επηρεάζουν οι κρατούσες κοινωνικές συνθήκες στην ένταξη των ανθρώπων? Ή μπορούμε να μιλήσουμε για ένταξη σε αυτή τη συγκεκριμένη κοινωνική, πολιτική και οικονομική συνθήκη που θεωρείται εξ αρχής υπεύθυνη για τη δημιουργία αποκλεισμών? Μήπως η μονομερής έμφαση στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων έχει δημιουργήσει ένα φαύλο κύκλο για μεγάλες μερίδες του πληθυσμού αυτών της κατάρτισης, ανεργίας και επανακατάρτισης? Και ακόμα, η προσφορά ελαστικοποιημένης ή επισφαλούς εργασίας διασφαλίζει όρους κοινωνικής συμμετοχής? Τέλος, τι όρους χρησιμοποιούμε? Οι όροι ένταξη, επανένταξη, αποκατάσταση, ενσωμάτωση ή ευάλωτες και επαφείς ομάδες είναι όροι οι οποίοι απευθύνονται, έχουν δημιουργηθεί και απευθύνονται στους ειδικούς. Αυτό σημαίνει ότι εμείς είμαστε στη θέση να αναλαμβάνουμε
την ανάθεση αυτή της κοινωνίας, να επανεντάξουμε ή, εν πάση περιπτώσει, να μειώσουμε την κοινωνική δυσαρέσκεια ενός ολόκληρου κομματιού της. Με αυτόν τον τρόπο παθητικοποιούμε τελικά τα μέλη μας και γινόμαστε κι εμείς διαχειριστές ενός κοινωνικού προβλήματος. Τώρα, να δούμε κάποια πράγματα για την προσέγγιση που αναπτύσσουμε στα προγράμματα έτσι σύντομα. Οι δράσεις επανένταξης υπηρετούν πολλαπλούς ρόλους. Τόσο τη σταθεροποίηση της αποχής από ουσίες, την υποστήριξη της θεραπευτικής παρέμβασης, την πρόληψη της υποτροπής και την άρση των αρνητικών συνεπειών της κρίσης ουσιών, όπως επίσης και την ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής των μελών. Στη βιβλιογραφία, η κοινωνική συμμετοχή, το να έχει κάποιος δηλαδή θέση στην κοινωνία, θεωρείται ο βασικός άξονας που πρέπει να δομούνται οι δράσεις κοινωνικής ένταξης σήμερα. Η υποστήριξη των ανθρώπων δεν αποτελεί μια τελική φάση της απεξάρτησής τους, αλλά ξεκινά από την αρχή που θα σταθεροποιηθεί η αποχή τους από τις ουσίες. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά δράσεων που προσπαθούν να υποστηρίξουν σφαιρικά το άτομο, τόσο στα ιατρικά ζητήματα που έχει, στα ζητήματα υγείας του δηλαδή, τόσο στις νομικές του εκκρεμότητες ή σε εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες. Παράλληλα, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο ζήτημα της κοινωνικής συμμετοχής. Συνεπώς προσπαθούμε να είμαστε ανοιχτοί, να είμαστε ένας χώρος ο οποίος είναι ανοιχτός στην κοινωνία, ο οποίος επηρεάζεται από την κοινωνία και από τα ίδια τα μέλη. Άρα, έχουμε μια σειρά δράσεων κινητοποίησης σε πολιτιστικά, κοινωνικά ή οικολογικά ζητήματα και δράσεις στις τοπικές κοινωνίες σε συνεργασία με φορείς και τυπικές ή άτυπες ομάδες. Όπως όλες οι δράσεις αναφέρθηκαν οι αρχές από το Σωτήρι του Λαϊνά και τις συναδέλφισσες, είναι μια παρέμβαση σε διαρκή εξέλιξη, η οποία βασίζεται στις αρχές του συμμετοχικού σχεδιασμού, της έρευνας δράσης, αλλά και της βοήθειας για την αυτοοργάνωση. Βασικοί άξονες της διαδικασίας λοιπόν είναι η εξατομικευμένη παρέμβαση και η διαρκή κινητοποίηση, η προσπάθεια ταυτόχρονα άρσης προσωπικών και νομικών εμποδίων, η αποφυγή του πατερναλισμού είναι λίγο δύσκολο στα προγράμματα απεξάρτησης αυτό, ένα δύσκολο task, γιατί έχουμε συνηθίσει να προσπαθούμε να χειριστούμε, εν πάση περιπτώσει, με διάφορους τρόπους τα μέλη μας, τα οποία πολλές φορές παρατηρούμε ότι γίνονται και φορείς του μηνύματος του κάθε προγράμματος. Άρα, από τον τρόπο που μιλάει κάποιος, συμπεριφέρεται κλπ. Στο κοινωνικό πλαίσιο, πολλές φορές μπορούμε να γνωρίσουμε το πρόγραμμα το οποίο τελείωσε. Η δημιουργία σχέσεων και δεσμών αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών και με την τοπική κοινότητα. Όπως επίσης και η αξιοποίηση των πόρων της κοινότητας. Στο διατάφτα, πολύ σημαντικό για μένα αλλά και για μας συνολικά στα προγράμματα, μια που ήρθε και ο κ. Μπαρακτάρης εδώ, είναι δύο ζητήματα. Όχι, θα τα έλεγα έτσι κι αλλιώς. Γιατί είναι ο οδηγός της δουλειάς μας. Ναι, το ένα είναι η τρόποι άρσης λοιπόν αυτής της παθητικοποίησης και η προσπάθεια, όπως πολύ ωραία το λέει ο κ. Μπαρακτάρης, της μετατροπής των αποκλεισμένων σε κοινωνικά δρόντα υποκείμενα, σε ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι έχουν θέση στην κοινωνία και δρούν αυτόνομα, έχουν το δικό τους λόγο και κατασκευάζουν το δικό τους χώρο. Άρα εμείς έχουμε ένα υποστηρικτικό ρόλο ως προς την δική τους πορεία. Και από εκεί και μετά, από τη στιγμή που έχει κατακτηθεί αυτό, η αναζήτηση της κοινής βάσης, του κοινού τόπου με άλλες ομάδες, οι οποίες επίσης διεκδικούν και πρέπει να ορίσουν τη δική τους κοινωνική πραγματικότητα και να τη διαμορφώσουν με τον τρόπο τις αξίες και τις αρχές που οι ίδιες επιθυμούν. Αυτά από μένα, ευχαριστώ πολύ. Κώστα, είχα αγχωθεί ότι θα φας χρόνο, αλλά ήσουν συνεπέστατος. Κάνω αυτή την πάυση λίγο για να φύγω από την εξάρτηση. Να πάμε στην εισήγηση της Κικής της Δημητριάδου. Ναι, θα το βάλω. Που μας βγάζει από το πεδίο των εξαρτήσεων και πάμε σε αυτά τα κομμάτια λίγο της προσπάθειας διάχυσης των ιδεών σε ευρύτερα ζητήματα υγείας αυτών των ιδεών. Αυτό θα τα πάω να τα φύγετε λίγο περισσότερο, γιατί δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Θα σας τα στείλουμε email, κύριε. Γι' αυτό ήρθαμε.
Ναι, έχετε δίκιο, δεν είναι. Τώρα το άγχος μας έχει κορυφωθεί ανάμεσα σε δύο από τους καθηγητές μας που σας λέγαμε πριν. Ορίστε. Λοιπόν, να δούμε τώρα τα ζητήματα, την προσπάθεια διάχυσης αυτών των βέβαια στα ζητήματα υγείας. Κική. Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Λοιπόν, καταρχήν φεύγουμε από το πεδίο της εξάρτησης. Θα σας παρουσιάσω το σχεδιασμό ενός εγχειρήματος που κύριο στόχο έχει το πεδίο της σωματικής υγείας και πιο συγκεκριμένα την προαγωγή της ιδέας της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας στον χώρο της σωματικής υγείας. Δηλαδή σε επαγγελματίες υγείας, σε ανθρώπους που άμεσα αντιμετωπίζουν ζητήματα υγείας και γενικά σε χώρους υγείας που αφορούν κυρίως σωματικά προβλήματα. Για να ξεκινήσει αυτός, καταρχήν δεν είναι βασικός επόπτης μου, είναι ο Σωτήρης Ολαϊνάς, δεν είναι δική μου μόνο παρουσίαση, είναι συνεργατική δουλειά. Ξεκινήσαμε με κάποιες βασικές παραδοχές, σχεδιάζοντας το εγχείρημα αυτό. Μια πρώτη παραδοχή είναι καταρχήν ότι οι ομάδες αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας έχουν πολλαπλά ωφέλη για τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτές, τους άμεσα ενδιαφερόμενους, αλλά και για το ίδιο το σύστημα υγείας. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ εκτενέστερα, μπορούμε να κάνουμε συζήτηση αργότερα για τα ωφέλη που αποκομίζουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι από τη συμμετοχή τους στα εγχειρήματα αυτά. Είναι μια παραδοχή ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον υπάρχει έλλειψη ομάδων αυτοβοήθειας για τα σωματικά προβλήματα. Κυρίως έχουμε ομάδες αυτοβοήθειας που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εξάρτησης. Και επιπλέον, μια τελευταία παραδοχή είναι η ανάγκη της ενίσχυσης της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας σε ένα άλλο διαφορετικό παράδειγμα υποστήριξης των πασχών, των ασθενών τους. Ας βάλει ο καθένας ό,τι νομίζει. Έτσι. Τι γίνεται. Ωραία. Πολύ συνοπτικά, θα ήθελα να σας δώσω κάποιους ορισμούς της αυτοβοήθειας. Με τον όρο αυτοβοήθεια, παύλα αλληλοβοήθεια, γιατί για μας αυτές οι έννοιες είναι συμπληρωματικές και δεν μπορεί να υπάρξει μία χωρίς την άλλη, είναι η ενεργοποίηση των ίδιων των πολιτών προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα ζήτημα υγείας, ένα πρόβλημα, μία κατάσταση στη ζωή τους, όχι όμως μόνο τους, μέσα από μία μοναχική διαδικασία, αλλά μέσα από συμμετοχικές, αλληλέγγυες και ισότιμες διαδικασίες. Ομάδα αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας είναι η ομάδα μέσα στην οποία δεν συμμετέχουν ειδικοί, συμμετέχουν μόνο άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης και αμοιβαίας βοήθειας προσπαθούν ο ένας να στηρίξουν τον άλλο και να φέρουν προσωπικές ή και κοινωνικές αλλαγές στη ζωή τους. Να αναλάβουν ουσιαστικά να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους μέσα από αυτές τις ομάδες. Τώρα, γιατί συμβαίνει στον παρόντα χρόνο ο σχεδιασμός αυτός, αυτού του εγχειρήματος. Γιατί το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας στα 16 χρόνια λειτουργίας του έχει αποκτήσει μια σημαντική, θα λέγαμε, εμπειρία και τεχνογνωσία στη στήριξη ομάδων αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 προγράμματα στην Ελλάδα που μπορούν έτσι να αναλάβουν μια τέτοια δράση. Και γιατί υπάρχουν αιτήματα πολιτών τον τελευταίο καιρό που προσεγγίζουν τα προγράμματα, που έχουν προβλήματα σωματικής υγείας, προσεγγίζουν τα προγράμματα με ένα τέτοιο αίτημα. Ένα αίτημα δηλαδή παράλληλης στήριξης ή πρωτογενής στήριξης ή δημιουργίας δικών τους προβουλειών για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Λοιπόν, να σας πω λίγο για τους βασικούς στόχους του εγχειρήματος. Είναι καταρχήν, όπως σας είπα και νωρίτερα, η προαγωγή της ιδέας της αυτοβοήθειας στον χώρο της σωματικής υγείας. Και αυτό έχει διτό στόχο. Καταρχήν, την υποστήριξη των άμεσα ενδιαφερομένων πολιτών που αντιμετωπίζουν ζητήματα υγείας, προκειμένου οι ίδιοι να δημιουργήσουν ομάδες αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας. Και ένας δεύτερος στόχος είναι η εκπαίδευση των λειτουργών υγείας για τις αρχές και τις πρακτικές της αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας, ώστε στα πεδία δράσης τους, στα πεδία ευθύνης τους, να μπορέσουν σε δεύτερο χρόνο να αναλάβουν την ανάπτυξη και την πλαισίωση ομάδων αυτοβοήθειας, αλληλοβοήθειας που θα προκύψουν. Λοιπόν, προφανώς, όπως καταλάβατε και από τους προηγούμενους συζητητές και συναδέλφους, η μεθοδολογία υλοποίησης είναι η έρευνα δράσης. Δηλαδή, η έρευνα δράσης, οι αρχές πάνω της έρευνας δράσης θα διέπουν όλο το σχεδιασμό της
του εγχειρήματος αυτού. Και αυτό γιατί η έρευνα δράσης και η αυτοβοήθεια, η αλληλοβοήθεια έχουν πολύ κοινά σημεία. Καταρχήν έχουν κοινή στόχευση, την ενδυνάμωση των πολιτών, τη βελτίωση των συνθήκων της ζωής τους, την κοινωνική αλλαγή. Έχουν κοινές αξίες, έμφαση στους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και έμφαση στη βιωματική γνώση που αυτοί φέρουν. Γιατί πραγματικά φέρουν μια βιωματική γνώση που η επιστημονική γνώση δεν μπορεί να την αναπληρώσει, να την συμπληρώσει. Ένας βασικός κοινός προσανατολισμός στις ανάγκες και στις ισότιμες και αλληλέγγυες διαδικασίες που λίγο πολύ δεν θα ήθελα να τα πω με λεπτομέρεια, γιατί υπόθηκαν προηγουμένως στις προηγούμενες εισηγήσεις. Είναι ουσιαστικά. Σκεφτείτε τις ομάδες αυτοβοήθειας, αλληλοβοήθειας σαν μια πρακτική εφαρμογή των αρχών της έρευνας δράσης, έτσι πολύ γενικά. Λοιπόν, ποιοι είναι οι στόχοι τώρα και τα επιμέρους βήματα μάλλον του σχεδιασμού αυτού που πρόκειται να γίνει. Ήδη καταρχήν έχουμε ξεκινήσει μια επικαιροποίηση της διεθνούς βιβλιογραφίας που μιλάει για την συμβολή της αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας στα θέματα της σωματικής υγείας, με σκοπό να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων και να βγει ο πρώτος ελληνικός οδηγός για το πώς στείνεται μια ομάδα αυτοβοήθειας, που θα είναι διαθέσιμο σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να έχει ένα πρόβλημα σωματικής υγείας και ενδιαφέρεται να συστήσει μια ομάδα αυτοβοήθειας. Σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το σημείο είμαστε τώρα, στο αρχικό στάδιο. Δεύτερο σημαντικό βήμα είναι η διασύνδεσή μας με χώρους υγείας, με γιατρούς, με συλλόγους υγείας, συλλογικότητες και πρωτοβουλίες ανθρώπων, προκειμένου να διερευνήσουμε τις ανάγκες τους, να διερευνήσουμε την εμπειρία τους, να διερευνήσουμε το τι χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Και με βάση το όσο θα ακούσουμε και με ό,τι ανάγκες υπάρχουν στους επιμέρους χώρους υγείας και στους συλλόγους υγείας, θα συγκροτήσουμε το σεμιναριακό και εκπαιδευτικό υλικό μας, με βάση τα όσα έχουν υποθεί. Και αργότερα θα γίνουν κάποια εισαγωγικά σεμινάρια, τόσο σε ειδικούς και επαγγελματίες υγείας, σε νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας, σε κέντρα ψυχικής υγείας, όσο και σε άμεσα ενδιαφερόμενους πολίτες. Θα ήθελα να πω ότι σε αυτό το κομμάτι τα σεμινάρια θα είναι ένα προϊόν συνεχούς διαμόρφωσης με τους ανθρώπους. Δεν θα πάμε μια πεπατημένη πατέντα ίδια σεμινάρια σε όλους, αλλά οι ίδιες οι ανάγκες των ανθρώπων και οι ίδιοι άνθρωποι θα ορίσουμε λίγο το υλικό μας. Ας μου επιτρέψετε, αν έχω χρόνο, ένα παράδειγμα. Έχω, ωραία. Άλλα σεμινάρια θα γίνουν σε καρκινοπαθείς που θέλουν η ομάδα τους να έχει κάποια κοινωνικά προτάγματα, όπως την άμεση θεραπεία, ας πούμε, άμεση πρόσβαση στη θεραπεία. Άλλα σεμινάρια θα γίνουν σε μια ομάδα πολιτών καρκινοπαθών, πάλι που ο βασικός τους στόχος είναι μεταξύ τους αλληλοϋποστήριξη. Κάπως έτσι σκεφτείτε το. Οι ίδιοι οι ανάγκες του ίδιου θα μας δείξουν τι ακριβώς υλικό θα υπάρχει στο σεμινάριο. Αργότερα, από εκεί και έπειτα, αν προκύψουν πολίτες ή επαγγελματίες υγείας που θέλουν να συστήσουν ομάδες, θα γίνουν πιο στοχευμένα και εις βάθος σεμινάρια για το πώς στείνεται πλέον μια ομάδα αυτοβοήθειας. Θα μεταφέρουμε δηλαδή την τεχνογνωσία, που επιτραπεί η έκφραση για το πώς γίνεται μια ομάδα αυτοβοήθειας, την οποία πλέον το υλικό αυτό το παίρνουν οι άνθρωποι και το διαχειρίζονται μόνοι τους. Και εφόσον προκύψουν λοιπόν ομάδες αυτοβοήθειας στους χώρους αυτούς υγείας, σκοπό μας είναι, αφού και εφόσον το θέλουν οι ομάδες φυσικά, είναι η διαρκής τους υποστήριξη και πλαισίωσή τους. Όχι όμως με έναν τρόπο που θα πατρονάρουν την ομάδα, αλλά με έναν τρόπο εντελώς περιφερειακό, και αφορά μια βοήθεια που σε σημεία που η ομάδα, ας πούμε, έχει κρίσεις, δεν μπορεί να τα καταφέρει και εμείς απλά λειτουργούμε εντελώς συμβουλευτικά, χωρίς να παρεμβαίνουμε στα τεκτενόμενα, τέλος πάντων, της ομάδας. Η φιλοσοφία τώρα που θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε και που θα διέπει όλη την παρέμβαση είναι ότι θα πρέπει από τον αρχικό σχεδιασμό όλος μάλλον ο σχεδιασμός να είναι προϊόν στη διαμόρφωση με τους ανθρώπους στους οποίους απευθυνόμαστε. Με ανθρώπους δηλαδή που αντιμετωπίζουν ζητήματα υγείας, με τους γιατρούς, με τους επαγγελματίες που θα έρθουμε σε επαφή, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε την πραγματικότητα κάθε νοσοκομείου, κάθε κέντρου υγείας κλπ. Γιατί εμείς ερχόμαστε με μια ιδεάρα, δεν θα μου επιτρέψετε την έκφραση, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα ποια είναι η πραγματικότητα και η εμπειρία των ανθρώπων αυτών. Οπότε αυτό θα αποτελεί όλος ο σχεδιασμός μια συνεχής συνεργασία και στη βάση της διαλεκτικής σχέσης μας.
ημών των ειδικών και μαζί τους εννοώ, μαζί με τους ανθρώπους. Έμφαση στις ανάγκες των πολιτών και στα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε χώρου ή κάθε ομάδας. Ο σεβασμός φυσικά στον αυτοπροσδιορισμό και στην αυτόνομη δράση των ομάδων, γιατί είπαμε ότι οι ομάδες αυτοβοήθειας είναι ομάδες που δεν έχουν ειδικούς. Ακόμα δηλαδή και αν διαφωνούμε με τη δράση μιας ομάδας, δεν θα παρεμβαίνουν εφόσον η ομάδα έχει επιλέξει μια συγκεκριμένη στοχοθέτηση. Την ισότιμη και οριζόντια συνεργασία ημών των ειδικών, όπως είπα πριν, με τους επαγγελματίες και με τους πολίτες. Την έμφαση στο βίωμα και στη βιωματική γνώση που οι ίδιοι άνθρωποι φέρουν. Και στην από κοινού αξιολόγηση των πρακτικών εφαρμογών. Και φυσικά ο επανασχεδιασμός όλων των δράσεων που θα σχεδιάσουμε παρέα με τους ανθρώπους. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Νομίζω ότι εδώ θα τελειώσω και όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν να πούμε, μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να συμπληρώσω κάτι εγώ μόνο και δεν υπάρχει κάποιο ΕΣΠΑ πίσω από όλα αυτά, γιατί όσο το άκουγα λέει πού είναι το ΕΣΠΑ. Είναι μια προσπάθεια, τώρα που έτσι έχουμε διευρύνει λίγο τα προγράμματα, αυτό που προσπαθούσαμε και παλιότερα να το κάνουμε λίγο πιο συγκροτημένα, αξιοποιώντας τους αρκετούς, έτσι, τις αρκετές νομίζω δυνατότητες που έχουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια χρηματοδότηση, κάποιο τέτοιο πράγμα για να το κάνουμε όλο αυτό, αλλά νομίζουμε ότι μπορούμε πλέον να δώσουμε έμφαση σε ένα από τα προγράμματα καταρχήν. Τώρα συζητάμε αν θέλει στη Λάρισα ή στη Θεσσαλονίκη, για να βάλουμε αυτές τις ιδέες, να τις δοκιμάσουμε και να τις βάλουμε σε εφαρμογή, για να δούμε πώς θα πάει, αξιοποιώντας την υφιστάμενη υποδομή. Ήδη στα επιμέρους προγράμματα φιλοξενούνται ομάδες, πρωτοβουλίες πολιτών για διάφορα ζητήματα υγείας, ψυχικής, σωματικής κτλ. Αλλά θέλουμε όλο αυτό ουσιαστικά να συγκροτηθεί λίγο πιο πολύ και σε αυτή την παρουσίαση αυτό προσπαθήσαμε να βάλουμε κάποια βήματα, κάποιες σκέψεις. Και τώρα η Κική ολοκληρώνει τον οδηγό δημιουργίας ομάδων αυτοβοήθειας, που προσπαθούμε να μην, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, να μην έχουμε μόνο αυτά τα στεγνά χαρακτηριστικά ενός οδηγού, αλλά να μπορεί λίγο να αφουγκραστεί και αυτά τις επιμέρους ανάγκες της εποχής και τα προτάγματα που οι ίδιοι άνθρωποι βάζουν, θα δουν πώς θα πάει. Αυτά έχουμε και το είχαμε μια συζήτηση. Κυρία Δικαίου. Λοιπόν, ακούγοντας αυτά τα παιδιά εδώ, νέους ανθρώπους να μας παρουσιάζουν όλη αυτή την προσπάθεια από το καμίας πορείας δουλειάς επί χρόνων, δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να πει κανείς από εμάς. Ειδικά από εμάς που είμαστε απ' έξω από το χώρο της παρέμβασης. Το λέω αυτό από την αρχή για να τονίσω το εξής, ότι και ευχαριστώ τα παιδιά για όλα όσα λένε, για εμάς τους προηγούμενους, αλλά πραγματικά δεν θεωρώ ότι έχουμε τη βαρύτητα που μας αποδίδουν για τον εξής απλό λόγο, ότι στην πορεία εξέλιξης όλων αυτών των ιδεών που άρχισαν πολύ παλιά και εγώ θυμάμαι την πρώτη συνάντηση όταν συζητούσαμε με τους συναδέλφους μου για το πώς αντιμετωπίζονται κοινωνικά προβλήματα και που είχα την τύχη να πλαισιώνομαι από ανθρώπους και συνεργάτες που μου έμαθαν πάρα πολλά. Στην πορεία εξέλιξης λοιπόν εκείνων των ιδεών που τέθηκαν πριν από 20 χρόνια, παραπάνω 30, Κώστα, πόσα χρόνια από το 83, 35. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα, ξεκαθαριζόταν, γινόντουσαν προτάσεις για το πώς μπορεί να προσεγγίσεις μια κοινότητα, για τη φιλοσοφία πίσω από εκεί, για την αναγκαιότητα που υπήρχε, για τη δική μας ηθική απέναντι στο να αντιμετωπίζουμε τέτοια πράγματα, για την ευθύνη του επιστήμονα, αλλά ποιου επιστήμονα, αυτού που είχε ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή στα κοινωνικά δρόμενα, όχι με την έννοια της πολιτικής συμπεριφοράς και μόνο, δηλαδή κατεβαίνουμε σε μια πορεία, αλλά κάνουμε πράξεις για να συνεισφέρουμε σε κάποια αλλαγή με την αποδόμηση του κυρίαρχου συστήματος. Και εδώ να πω κάτι, ότι σε αυτή την αποδόμηση και σε αυτή την αλλαγή που λέγαμε και φανταζόμαστε ότι μπορούσαμε να, για την οποία μπορούσαμε να προσπαθήσουμε, βάζαμε πολλά πράγματα μέσα. Βάζαμε την κοινωνία, βάζαμε το πολιτικό σύστημα, βάζαμε την ευθύνη του επιστήμονα, βάζαμε τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη, βάζαμε τις ανισότητες και όλα αυτά. Όλο αυτό ήταν ένα πλαίσιο ιδεών, όπως είπα πριν, και συνεργατών που
Και θέλω να το τονίσω από την αρχή για την ιστορικότητα του πράγματος, που είχε πολύ μεγάλη επίπτωση και στον τρόπο που εξελιχθήκαμε εμείς οι μεγαλύτεροι και πώς παρευθήκαμε, αλλά και στο τι βγάλαμε από εκεί, επιτρέψτε μου τον όρο βγάλαμε, γιατί προέκυψαν νέοι άνθρωποι που συνεχίζουν μια πορεία και εγώ θα ήθελα να πιστεύω ότι συνεχίζουν αυτοκριτικάροντας αυτή την πορεία και ανατρέποντας πολλούς από εμάς, όχι σαν ονόματα, σαν ιδεολογίες και σαν αντιλήψεις και σαν προσεγγίσεις. Ελπίζω να μας ανατρέψουν, ελπίζω να το έχουν κάνει ήδη και να μην το ξέρουν, γιατί είμαι μακριά τους, δεν είμαι στην παρέμβαση και σε όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε θεωρώ και θέλω να το πω από την αρχή ότι όσα μου καταλογίζονται είναι πάρα πολλά. Ήταν πολύ λιγότερη η, αν θέλετε, η βαρύτητα στο τι εξελίγει, η δικιά μας βαρύτητα στο τι παρουσιάζουν οι τέσσερις ομιλητές σήμερα. Να πω ότι έχουν στις πλάτες τους μια ευθύνη γιατί εκπαιδευτήκανε σε ένα σύστημα γνώσης, παραγωγής γνώσης και συμμετοχής στην κοινωνία που θέλω να πιστεύω ότι κάποιοι από τους πιο μεγάλους που ήμασταν σε αυτό το χώρο σκέψης και ιδεών κάναμε καλά για αυτό που ξεκινήσαμε τότε. Δεν θα κάναμε όμως καλά αν δεν φτάνουμε στο σημείο οι νέοι άνθρωποι να μας ανατρέψουν. Δεν θα κάνουμε καλά αν δεν φτάνουμε στο σημείο να οικειοποιηθούν ιδέες και να τις επαναενιολογήσουν, να τους δώσουν διαφορετικά περιεχόμενα, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες. Βλέπω δηλαδή πολύ δημιουργική αυτή τη διαδικασία. Πρέπει επίσης να πω ότι ήμουνα στην περιφέρεια της παραγωγής όλης αυτής της γνώσης, γιατί ως κοινωνικός και έχουσα πολύ καλές σχέσεις με τους συναδέλφους μου, από τους οποίους έμαθα πάρα πολλά. Αναφέρομαι κυρίως στους κλινικούς. Αναφέρομαι με πολύ σεβασμό στην Ειρήνη την Πόνη, τον Κώστα τον Παϊρακτάρη και τον Φίλο τον Ζαφυρίδη. Ήμασταν τα μέλη ενός τομέα και τη Μίκα Χαρίκ του Φατούρου, η οποία δεν ζει πια, ήμασταν τα μέλη ενός τομέα που πραγματικά έψαχνε κάθε φορά να βρει κάτι που ήταν τόσο προκλητικό για την κλασική προσέγγιση στα κοινωνικά πράγματα και τα ψυχολογικά και από αυτό αρχίζαμε. Είναι η αντίθετη σκέψη από ό,τι βλέπω πολύ συχνά να επαναλαμβάνεται στις μέρες μας που όλα καταντούν να έχουν μια εργαλειακή υφή. Προσδιορίζουν το στόχο και προσδιορίζουν και το αποτέλεσμα πριν καν φτάσει στο στόχο. Λοιπόν, τελείως άλλη λογική, τελείως άλλος κόσμος. Σε αυτό το πλαίσιο βάζω τα παιδιά και τις ανακοινώσεις. Πραγματικά τους συγχαίρω. Δεν έχω να προσθέσω ή να συζητήσω κάτι με τις ιδέες τους και τις αρχές τους που αφορούν την παρέμβαση πέρα από αυτά που είπαν και αυτά που είπα πριν για την ανατροπή που σας έλεγα. Ένα σημείο μόνο θα ήθελα να επισημάνω που έχει να κάνει με τη διαστρέβλωση του επαγγέλματος, τη δική μου διαστρέβλωση. Η δική μου διαστρέβλωση έχει ως εξής, ότι δουλεύω στην κοινωνική ψυχολογία με όλες τις αμφισβητήσεις που μπορεί να έχει αυτός ο χώρος και με όλες τις αμφισβητήσεις που έζησα και εξακολουθώ να την βλέπω έτσι. Παραδείγματος χάρη, θα ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος που θα σας έλεγε ότι οτιδήποτε αξίζει μόνο οτιδήποτε μπορεί να αποδειχθεί ερευνητικά. Θα ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος της ζωής που θα το έλεγα αυτό. Για δύο λόγους. Οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις και ανανεώσεις στη θεωρητική σκέψη έχουν γίνει από ανθρώπους που δεν έκαναν ποτέ τέτοιου είδους έρευνα σαν αυτοί που γνωρίζουν. Έτσι. Ειδικά στον παιδαγωγικό χώρο. Και μπορώ να αναφέρω πάρα πολλούς. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι δεν χρειάζεται να τα πούμε αυτά. Κάθε μοντέλο μορφοδολογίας και θεωρητικής προσέγγισης πατάει σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία η οποία δεν έχω πιστεί ακόμα και μετά από τα 33 χρόνια που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο όπως και άλλοι άνθρωποι, ότι αυτό το μοντέλο είναι τόσο αφελές και είναι τόσο αθώο. Εξυπηρετεί, μάλλον είμαι από την άλλη μεριά, που τείνω να πιστεύω ότι κάθε θεωρητικό και μεθοδολογικό μοντέλο στον χώρο της κοινωνικής έρευνας εξυπηρετεί, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις γι' αυτό, εξυπηρετεί συγκεκριμένες φιλοσοφικές θεωρήσεις πραγμάτων και για να μην πω πολιτικές θεωρήσεις πραγμάτων.
Το καλύτερο που σου τυχαίνει είναι να βρεις τις κριτικές απέναντι σε αυτό το μοντέλο. Για την έρευνα τώρα. Όταν γίνεται μια τέτοια μεγάλη προσπάθεια σε επίπεδο παρέμβασης, παρεμβάσεων θα έλεγα, μια συνεχής διαδικασία η οποία είναι ανανεούμενη συνέχεια, δεν έχει ένα αποτέλεσμα και λέει «Α, αυτό είναι ένα καλούπι και θα το εφαρμόσω», αλλά έχεις ένα αποτέλεσμα το οποίο ξαναβλέπεις με νέες συνθήκες, με νέες ανάγκες, με νέα δεδομένα, ίσως και με νέες αντιλήψεις. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, είναι αρκετά δύσκολο να κάνεις όλη αυτή που κατ' εμέ κοινωνικοπολιτική διαδικασία της απεξάρτησης που είναι μακρόχρονη, επίπονη, πολλά επίπεδα και όλα αυτά, να τη μετατρέψεις σε ερευνητικό αντικείμενο, σε ερευνητικό πεδίο. Πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό κιόλας, και δεν ξέρω αν αξίζει να το κάνεις. Γι' αυτό λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, τα όσα υπάρχουν στο πεδίο των εξαρτήσεων υπάρχουν με τους κλασικούς κανόνες καμωμένα, που σημαίνει ότι κατασκευάζουμε τεχνικές, κατασκευάζουμε μεθόδους, για να μας πούνε τη μερικότητα της μερικότητας. Και το πιο σημαντικό είναι, θα σας δώσω ένα παράδειγμα και να κλείσω, γιατί δεν νομίζω ότι έχω κάτι πιο σημαντικό να σας πω. Στην προσπάθειά μας να αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα, που είναι ένα από τα κλασικά που υποτίθεται κάνει η έρευνα και η ερευνητική μεθοδολογία, σου δίνει ένα εργαλειακό απόθεμα για να μπορείς να αξιολογήσεις το αποτέλεσμα. Εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις, σε κοινωνικά ζητούμενα που είναι πολύπλοκα, ποιο αποτέλεσμα αξιολογείς, ποιο αποτέλεσμα παίρνεις υπόψη σου. Υπάρχουν αποτελέσματα, το είπε ο Κώστας και ο πριν όλοι σας, ότι υπάρχουν ωφέλη σε πολλαπλά επίπεδα. Έτσι. Δεν ήταν η ίδια η φρασιολογία, αλλά το τονίσατε αυτό. Λοιπόν, παίρνεις εκείνο που είναι άμεσο, παίρνεις εκείνο που μπορεί να έχει επίπτωση κάτι που γίνεται τώρα μετά από 4-5 χρόνια και σε διαφορετικά επίπεδα. Παίρνεις εκείνο που είναι ορατό, εκείνο που δεν είναι ορατό, τι γίνεται. Τι γίνεται με την εμπειρία η οποία μετουσιώνεται από τη μια φάση ζωής στην άλλη, και υπάρχει μια ολάκερη υποκειμενική επεξεργασία του ατόμου, αλλά και των άλλων που δουλεύουν με το άτομο, προς όλες αυτές τις κατευθύνσεις. Άρα, ποια από όλα αυτά τα πράγματα μπορείς να στοχεύσεις και να πετύχεις. Και βέβαια, το πιο φοβερό από όλα είναι ότι στην προσπάθεια να το αποτυπώσεις αυτό με νούμερα και αριθμούς, εδώ δεν γίνεται, δεν γίνεται καθόλου, και θα μιλήσω λίγο για τον τρόπο που το έχουν κάνει τα παιδιά. Το μόνο που καταφέρνεις δυστυχώς, και που δεν το λένε, είναι να κάνεις ένα νέο εγκλισμό. Δηλαδή, αυτό που κάνεις είναι να πάρεις μια εμπειρία ολάκερη, με πολλές διαστάσεις και συγκρούσεις μέσα της, γιατί είναι συγκρουσιακό όλο αυτό το στοιχείο της απεξάρτησης, σε πολλαπλά επίπεδα συγκρουσιακό, και να το βάλεις μέσα σε ένα καλούπι μεθοδολογικό για να δείξεις την αποτελεσματικότητα. Τώρα εδώ δεν είναι μόνο το ότι χάνεις πληροφορίες, αυτό είναι το σύνηθες που λένε. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ξαφνικά προσπαθείς να το εγκλωβίσεις σε ένα σχήμα για να του δώσεις επιστημονικότητα. Αυτή είναι μια κακώς εννοούμενη έννοια της επιστημονικότητας. Και η προσπάθεια των παιδιών σε όλο αυτό να φύγουν από όλο αυτό το σχήμα και να βρούνε άλλους τρόπους, τουλάχιστον κομμάτια αυτής της εμπειρίας να το αποτυπώσουν, θεωρώ ότι είναι περίτρανη, είναι γενναιόδορη, γιατί πρέπει να έχασαν πάρα πολύ χρόνο για να το καταφέρουν αυτό. Επίσης, είναι και μια προσπάθεια η οποία προϋποθέτει, νομίζω, ένα δούλεμα εσωτερικό και σε επίπεδο ιδεολογικό και σε επίπεδο ατομικό, για να έχεις καταλήξει, εν πάση περιπτώσει, τι στην αρχή θέλεις να κάνεις με τις δράσεις που έχεις. Θέλεις, δηλαδή, να εξοπλίσεις έναν άνθρωπο με δεξιότητες τέτοιες ώστε να αντέξει μια δυσλειτουργούσα κοινωνία, ή θες να κάνεις κάτι άλλο. Και αυτό μπορεί να το λες, αλλά πώς μεταφράζεται σε ενέργειες και σε πράξεις. Είναι πραγματικά γενναιόδοροι στον χρόνο που κατέθεσαν και αφιέρωσαν σε όλα αυτά τα πράγματα. Κυρίως όμως εκείνο που με, αν θέλετε, με φυσικάζει σε όλα όσα είπα για την έρευνα, είναι το γεγονός ότι δεν άκουσα πουθενά σε κανένα σημείο να μιλάνε με στατιστικούς όρους. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ποσοτικούς, στατικούς εννοούσα, όχι στατιστικούς.
στατικούς όρους. Δηλαδή κάθε φορά έλεγαν στις παρουσιάσεις τους ότι οι αρχές πίσω από αυτό είναι αυτές και αυτές και αυτές. Πιστεύουμε στην κινητοποίηση του πολίτη. Έθεταν δηλαδή ένα αξιακό σύστημα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι δεν είμαι στον χώρο των παρεμβάσεων, έχει μεγάλη σημασία αυτό. Αυτή είναι η ματιά ενός ανθρώπου που τα βλέπει απ' έξω τα πράγματα, με όλη τη συγγένεια του διαλόγου που είχαμε τους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να πω ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο όλη η προσπάθεια των τεσσάρων ομιλητών. Και επίσης ελπίζω ότι στο μέλλον θα αποφύγουν αυτή την αγωνία για την επιστημονικότητα και θα βρουν τρόπους να εκφράσουν τη δουλειά τους, νέους τρόπους που ίσως εμείς να μην τους ξέρουμε, ίσως να μην τους φανταζόμαστε, αλλά πραγματικά αυτό που θα τους ευχόμουν θα ήταν περισσότερη τόλμη σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα στην χώρα για ερωτήσεις. Νομίζω ότι το έχουμε το πρόβλημα αυτό τα καλά πάει. Έχουμε χωρί. Ορίστε. Γίνονται και οι δύο δρόμοι. Καταρχήν, εφόσον μιλάμε για την Θεσσαλονίκη, αν είστε και από εδώ, έρχεστε σε επαφή με το πρόγραμμα προδόσεως αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς δεν έχω συγκεκριμένες απαντήσεις, γιατί είμαστε τώρα στο πρώτο κομμάτι. Όμως, μέσα σε αυτόν τον σχεδιασμό, θα ξεκινήσουμε από μεγάλες πόλεις να ερχόμαστε σε επαφή με χώρους υγείας. Παρ' όλα αυτά, αν προκύπτει η ανάγκη ενημέρωσης για το σχέδιο και για κάτι περαιτέρω, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι εδώ και είναι διαθέσιμο για κάθε λεπτομέρεια. Αν κάποιο σα θέλει, υπάρχει από πολλά νοσήματα. Τι γίνεται σε αυτά, υπάρχουν ομάδε χρόνια πόνου. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα σα πω. Μπορεί να υπάρχουν ομάδε στην Ελλάδα που παρεπιπτόντω ή σύλλογοι, συλλογικότητες, παρεπιπτόντως αλληλοϊποστηρίζονται, πίνουν ένα καφέ, όπως λέμε. Σε επίπεδο ομάδων αυτοβοήθειας, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Που τα γνωρίζουμε τουλάχιστον. Γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης τέτοιων ομάδων, αλλά τουλάχιστον με τις αρχές αυτές ακόμα δεν υπάρχουν. Είναι όμως ένα μεγάλο πεδίο το οποίο μπορεί να ευελπιστούμε τουλάχιστον, για να είμαστε και λίγο ταπεινοί, ότι μπορεί να ξεκινήσει. Και αφορά πάρα πολλά, θα μπορεί να αφορά πάρα πολλά ζητήματα. Αναλόγως με το τι αιτήματα θα υπάρχουν, ναι. Άλλη ερώτηση. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω στην πραγμάτωση των αρχών του προγράμματος προβολής αυτοβοήθειας στην κοινότητα συναντήσατε αντιστάσεις από την κοινότητα και πώς λειτουργήσατε για να τις κάνετε. Ποιος να πει. Εννοείται στην πρόληψη ή συνολικά. Συνολικά σε αυτή. Ωραία. Να βάλω μια ιδέα και να πιστεύω συμπληρώνω. Αντιστάσεις σας συναντούν καταρχήν δικές μας. Από τον τρόπο που έχουμε εκπαιδευτεί, από τη λογική έχουμε εκπαιδευτεί μια λογική να μας αναθέτουν προβλήματα να τα επιλύουμε. Απλά ένα καλό της εξάρτησης, τώρα μιλάμε βάσει αυτή την εμπειρία, είναι ότι πολύ γρήγορα αντιλαμβάνεσαι τα πολλά όρια που σου βάζει το πρόβλημα και καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι κλασικοί ρόλοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν καθόλου. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν ξέρω για τις τάσεις, όμως θα πω κάτι που το βιώνουμε, εγώ προσωπικά το βιώνω συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια. Βιώνω τις δικές μου αναπαραστάσεις για τον ρόλο μου. Το πώς με στοιχιώνουν οι δάσκαλοι που λέγαμε πριν, τα κριτικά πράγματα. Βιώνω επίσης πολλές φορές και την αναπαράσταση της ίδιας κοινωνίας για το τι είναι η αντιμετώπιση. Το πιο ενδιαφέρον που έχω ζήσει αυτά τα χρόνια είναι η μηχανία την οποία νιώθουν οι άνθρωποι όταν τους λες έλα εδώ να δούμε πώς συλλογικά εσείς οι ίδιοι είμαστε στο κέντρο και εμείς στην περιφέρεια και στην αρχή να τρως αυτό το δημιουργικό φτύσιμο, κύριε Παρακτάρη, που λέγουμε ότι είσαι άχρηστος, άσχετος, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Όσο μεγαλώνεις λίγο αυτό να μαλακώνει, δηλαδή να προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι, αν η παρέμβαση που έχει κάνει στην τοπική κοινότητα έχει κάνει κάποια πρώτα βήματα θετικά, λίγο να δίνουν χρόνο να σε ακούν. Αλλά ναι, υπάρχουν αναπαραστάσεις συγκεκριμένες για το
τι είναι ένα πρόβλημα, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για να το λύσουν. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό μου θυμίζει μια έρευνα που γίνεται στην Πολωνία για αυτό που λέμε εμείς την εξάρτηση φυσική ανάρρωση. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το πω όμως εντάχει, γιατί μου είχε φανεί πολύ ενδιαφέρουσα. Φυσική ανάρρωση είναι το φαινόμενο που κάποιοι διακόπτουν το πρόβλημα της εξάρτησης από μόνοι τους, χωρίς να πάνε σε ειδικούς, χωρίς να πάνε σε ομάδες αυτοβοήθειας, τίποτα. Λέει η έρευνα ότι έχουν ισχυρό κοινωνικό κεφάλαιο. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη, μας έλεγε μια Πολωνίδα ερευνήτρια, τηλεφωνική έρευνα, που μια ερώτηση είχαν, μια πλήθος ερωτήσεων, γνωρίζετε ανθρώπους που έχουν κόψει το αλκοόλ από μόνοι τους. Ένα συντριπτικό ποσοστό, έτσι, πάνω από το 50% λέει ναι, γνωρίζω. Άρα υπάρχει αυτό το φαινόμενο, χωρίς να πω πουθενά. Μετά από 4-5 ερωτήσεις, η επόμενη ερώτηση ήταν: αν ένας δικός σας άνθρωπος έχει πρόβλημα με το αλκοόλ, τι θα κάνει. Οπωσδήποτε θα πάω στον γιατρό. Δηλαδή, η λογική ότι κάποιος άλλος θα με κάνει καλά υπάρχει. Αυτό λοιπόν, σαν λογική, υπάρχει διαρκώς. Εγώ δεν θα το λέω όμως αντίσταση κοινότητας, θα είναι λάθος. Στο δικό μου μυαλό δεν πάει έτσι. Μου πάει περισσότερο σε αυτό. Στο ποιο είναι το ευρύτερο περιβάλλον, αν αυτή η λογική της ανάθεσης είναι κυρίαρχη, ακόμα και αν είναι αποτελεσματική. Και πώς αυτό σου δημιουργεί διάφορα ζητήματα, προκλείσει τα λεγόχια διέξοδο στην κοινότητα για να τα υπερβείς ή να μην τα υπερβείς. Κάθε φορά είναι ζητούμενο. Ναι, εγώ νομίζω ότι ούτε εγώ θα χρησιμοποιούσα το αντίσταση της κοινότητας, δεν σε βλέπω κιόλας. Για μας που είμαστε και οι πιο μικρές εδώ πέρα και ξεκινήσαμε πολύ άπειρα στη δουλειά στην κοινότητα, το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν ότι εσύ έρχεσαι με μια θεωρία, αυτή τη θεωρία που ζητάμε, που είναι πολύ βαριά και πάρα πολλές φορές είσαι στο δίπολο θα την προδώσω ή τελικά θα την επιβάλλω στους ανθρώπους. Και εκεί χρειάζεται πολύ χρόνο και πολύ να έχεις εμπιστοσύνη και στην κοινότητα αλλά και σε αυτή τη θεωρία ότι το πάντρεμα θα γίνει. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι έτσι όπως είναι ο κυρίαρχος πολιτισμός, το να προσπαθήσεις να δράσεις από κοινού με πολίτες, σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσεις να είσαι ελιτιστής, γιατί εκεί θα το θεωρήσεις αντίσταση. Θα το θεωρήσεις αντίσταση στην κοινότητα, αν σε μια εκδήλωση οι μαμάδες ενός σχολείου διαλέξουν τη μουσική, γιατί εσύ θα βλέπεις ότι αυτή η μουσική δεν έχει πολιτισμό. Αλλά αυτό θέλει πάρα πολύ και δίνει ένα χαζό παράδειγμα. Θέλει χρόνο, θέλει εμπιστοσύνη, θέλει δουλειά και να μην πηγαίνεις με αυτό που θεωρείς εσύ ότι είναι το ποιοτικό, το ορθό και να παντρεύεις λίγο αυτή τη θεωρία με την πράξη και το που είναι σήμερα οι συγκεκριμένοι άνθρωποι με τους οποίους πας να κάνεις κάτι μαζί. Άρα αυτό το μαζί σημαίνει ότι τους αφήνεις και δεν το βλέπεις αυτό το πράγμα ως αντίσταση. Προσπαθείς να βάλεις κάποιες αρχές μέσα από τη δική σου δράση μάλλον περισσότερο παρά με το να τις πεις αυτό. Αν και δεν είχα εισήγηση στο κομμάτι της πρόληψης, θέλω να αναφέρω γιατί η ερώτησή σας μου θύμισε κάτι από το πρόγραμμα εξαιτίας του πρώτου καιρό που είχα βρεθεί εκεί πριν από τις συναδέλφισες, που υπήρχε μία, θα έλεγα, διακριτική και μερικές φορές και προσδιακριτική πίεση από τους πολίτες και ένα ερώτημα που πλανόταν πάνω σε αυτά που προσπαθούσαν να κάνουν, του τύπου γιατί ασχολείστε με το δημόσιο χώρο, γιατί ασχολείστε με το περιβάλλον, γιατί ασχολείστε με τις συλλογικότητες της πόλης, τι δουλειά έχουν όλα αυτά. Λίγο σαν να έχουν στο μυαλό τους ότι εδώ είναι ένας χώρος που από τη μια μπαίνουν εξαρτημένοι και με κάποιο τρόπο λειτουργεί αυτή η μηχανή και από την άλλη του βγάζεται εξαρτημένοι. Αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Σαφώς όμως, για να το συνδέσουμε με αυτά που λέγαμε, η διαδικασία του συμμετοχικού σχεδιασμού προϋποθέτει το να είσαι σε θέση να συναντηθείς με τον άλλο, αναγνωρίζοντας ότι ο καθένας φέρνει ένα διαφορετικό κομμάτι, είναι αν θέλετε εντός εισαγωγικών ειδικό σε κάτι, δεν τα γνωρίζει όλα, και να είσαι, να είσαι στη διάθεση να δεχτείς επιρροή και από τον άλλο. Όχι να του επιβάλλεις το σχήμα που έχεις στο μυαλό σου, άρα αυτό που είναι το τελικό αποτέλεσμα της παρέμβασης ή το προϊόν, αν θέλετε, αυτής της συνάντησης, πολύ πιθανό να είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που φανταζόσουν στην αρχή. Από τις προσδοκίες, από τα σχήματά σου κλπ. Αυτό είναι και ο πλούτος.
Αυτό νομίζω ότι τροφοδοτεί και τη δουλειά μας, γιατί είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο κάθε φορά επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τελετουργικό τρόπο. Άλλη ερώτηση. Ορίστε. Του φίλου μπορεί να ρωτήσει, αυτού που έχω τα τελευταία 20 χρόνια. Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι θα ακολουθούσα το σκεπτικό του Κώστα. Δηλαδή, αν δει του ανθρώπου σαν βάρο οποιαδήποτε δουλειά, είσαι χαμένο από την αρχή. Ο τρόπο που δουλεύουμε, τουλάχιστον εμά, μα φαίνεται πολύ δημιουργικό και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό ο πιο περιφερειακό ρόλο του ειδικού, για να το κάνω λίγο πιο ευρύ. Που δεν σηκώνει αυτή την ευθύνη της επίλυσης του προβλήματος απόλυτα κτλ. Και λίγο αντιστέξει αυτή την κοινωνική ανάθεση, νομίζω ότι είναι αρκετά λυτρωτικός. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι να πω. Φαντάζομαι κάτι. Οποιοδήποτε δρόμο στη ζωή και οι εμπειρίες σε οδηγούν κάπου. Αυτά. Είναι και μεσημέρι και δεν κοιτάζω με το ενδιαφέρον. Μου είχε κάνει εντύπωση στην αρχή, μέχρι πρώτη νοσού, δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες άτομα ήταν στη Βόρεια Ελλάδα που είχαν ζητήσει. Ναι, και μετά τι έγινε. Εγώ νομίζω εντάξει τα ποσοτικά, ναι, εντάξει, έχει πολύ υψηλούς δείκτες προσέλκυση στο πρόγραμμα, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν. Μεταξύ μας δεν λέει και τίποτα φοβερό αυτό από μόνο του. Νομίζω ότι αυτό που έχει ενδιαφέρον που το συζητούσαμε και ίσως είναι σημαντικό να υποθεί, που το συζητούσαμε όταν ετοιμάζαμε το τραπέζι, είναι αυτό που το ανέφερε λίγο η Δήμητρα, νομίζω, ότι μεταφέρω λίγο την εμπειρία μου από τη δημιουργία του προγράμματος στα Χανιά και μετά τώρα στη Λάρισα που έτυχε να ξεκινήσω και στα Τρία, είναι που ήταν πολύ σωτήριο και σε σχέση με αυτές τις ιδέες. Που δίνει έμφαση στην τοπικότητα και στη μη απόλυτη γενίκευση της εμπειρίας, είναι ότι ήμασταν προστατευμένοι να ξεκινήσαμε τα άλλα προγράμματα. Δεν πήγαμε θεωρώντας ότι έχουμε κατακτήσει μια αρκετά καλή ιδέα. Οπότε πάμε με το manual να στήσουμε ένα ίδιο πρόγραμμα στα Χανιά ή στη Θεσσαλονίκη. Γιατί όπως είχαμε κουβεντιάσει παλιά, ούτε εμείς είμαστε οι ίδιοι μετά από τόσα χρόνια, ούτε οι εποχές είναι οι ίδιες, ούτε οι τόποι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Και νομίζω ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό σε αυτές τις παρεμβάσεις, που νομίζω μια ιδέα που είναι αξιόλογη για συζήτηση και για άλλα πράγματα, είναι ότι οφείλουν να δίνουν πολύ έμφαση να είναι σε διαρκή διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες απευθύνονται και να στείνονται έτσι παρεμβάσεις. Δηλαδή, λέω πάντα το παράδειγμα των Χανίων, που όταν πήγαμε έχοντας εδώ επειδή το πρόγραμμα δουλεύει πολύ κοντά με τις ομάδες των ανωνύμων αλκοολικών, ανωνύμων ναρκωμανών, έχει επηρεαστεί πολύ η μεθοδολογία μας αυτό και χωρίς να είναι η βασική μας πρόταση αυτό που λέμε στην εξάρτηση, η πλήρης αποχή από όλες τις ουσίες σε έναν εξαρτημένο, είναι μια κυρίαρχη ιδεολογία στο πρόγραμμα, οφείλω να πω, που επηρεάζει τους περισσότερους των ανθρώπων, χωρίς εμείς λέμε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να επιλέξει τον δρόμο του κτλ. Αλλά είναι μια κυρίαρχη ιδεολογία. Όταν πήγα στα Χανιά στις αρχές του 2013, με την Κική τότε που ξεκινούσαμε και τολμήσαμε λίγο να ψελίσουμε στην αρχή σε ανθρώπους που είχαν πρόβλημα με τα ναρκωτικά, αλλά δεν είχαν πρόβλημα με τα αλκοόλ, και οι άνθρωποι κάνουν και δεν είχαν εμείς. Ότι πλήρης εποχή ούτως ή άλλως, χωρίς να έχουν όμως πρόβλημα με το αλκοόλ, εντάξει, όσοι έχουν κάνει κατάρρευση και αλκοόλ πρέπει να το δουν. Ήρθαμε αντιμέτωποι με μια άλλη εντελώς διαφορετική. Είσαι καλά. Δηλαδή ο αγώνας εκεί ήταν όταν ψήναμε και στο πρόγραμμα κανένα σουβλάκι και τα λοιπά, να μην φέρουν τσικουδιά στο πρόγραμμα εξάρτηση. Δηλαδή έπρεπε να ξεκινήσει από εκεί και να σεβαστεί. Σου λέω εγώ δεν θα πιω τσικουδιά. Τι λέτε. Ναι. Πάμε τώρα στη Λάρισα, έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Έχει κάποιες άλλες ουσίες ως κύριες ουσίες προτίμηση σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Έχει να κάνει με την πόλη, τη χρονική στιγμή, τον επικρατούντα πολιτισμό. Ας πούμε, έχουμε σοβαρό πρόβλημα κατάρρευση κοκαίνης. Αναλογικά μεγαλύτερο από άλλες πόλεις. Όλα αυτά, τώρα τα κάνω λίγο συγκεντρικά και με συγχωρείτε, αλλά θέλω να πω ότι κάθε φορά μια παρέμβαση δεν μπορεί να πηγαίνει
με μια προκατασκευασμένη γνώση, ακόμα και αν έχει παραχθεί αυτή η γνώση με επιτυχή τρόπο σε άλλα περιβάλλοντα, σε άλλες εποχές. Οφείλει να έχει, τουλάχιστον εμείς έτσι δουλεύουμε, προσπαθήσει να μας δώσουμε να καταλάβει, ένα βασικό κορμό και τη μεθοδολογία αλλά και των αρχών που καθορίζουν την παρέμβαση, και αυτά κάθε φορά να τίθενται, αν μπορούμε και όσο μπορούμε, γιατί το ισότιμο που λέμε και το λέμε και εδώ στις παρουσιάσεις δεν είναι απόλυτα έτσι, δεν ξεκινάμε όλη την ίδια φοιτηρία, σε ώστε να δούμε πιο ισότιμη βάση με τους ανθρώπους, σε μια διαλογική σχέση με την κοινότητα, την τοπική που απευθυνόμαστε, και να σχεδιαστούν οι όποιες δράσεις πάνω σε αυτή την, σε αυτή τη λογική. Γιατί εδώ παραγνωρίζουμε πράγματα, παραγνωρίζουμε την εποχή, παραγνωρίζουμε τον τόπο, παραγνωρίζουμε μας τους ίδιους. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι εντελώς διαφορετικός μετά από 20 χρόνια ένας άνθρωπος από όταν πριν από 20 χρόνια. Αυτά. Ορίστε, έχουμε πρόβλημα. Στο πρόγραμμα πρόκειται να ενταχθούν και κάποιες άλλες ομάδες που παίρνουν την προκατάληψη, ας πούμε, πέρα από τους χρήστες εννοώ. Και αν έτσι θα έχει την ίδια μορφή και την ίδια δομή. Πώς το φαντάζεστε αυτό, τι καταλαβαίνετε. Ας πούμε, σκεφτόμουν για έγχρωμους ή για μοφλόφλους, αν θα μπορούσε να γίνει ένα παρόμοιο πρόγραμμα. Αυτό σκεφτόμουν. Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος, αν επιτρέπετε στην άλλη, με αυτές τις λογικές της αυτοβοήθειας. Πολύ εύκολα μπορεί να κατρακυλήσουν στο να κάνουν νόσο το οτιδήποτε. Και αυτό θέλω να το βάλω. Δηλαδή, αυτές οι λογικές της αυτοοργάνωσης και της συλλογικής δράσης, ιδέες που υπάρχουν και στις ομάδες αυτοβοήθειας, είναι λίγο ευρύτερες από την ομάδα αυτοβοήθειας. Πολλές φορές άνθρωποι υπάρχουν γύρω από ένα πρόβλημα. Τώρα, αν με ρωτάτε αν ένας χώρος με τέτοιες αρχές οφείλει να προάγει τη συλλογική δράση ανθρώπων που υφίστανται αποκλεισμό, διακρίση κτλ., θα σας έλεγα πως ναι, θεωρητικά. Πρακτικά αυτό πώς γίνεται, και κυρίως έχοντας στο μυαλό να φύγουμε εντελώς από το πεδίο της υποστήριξης, γιατί καταλαβαίνετε τι κίνδυνο βάζω στη συζήτηση, έτσι. Να πάω εγώ να τους, με την Κική, με τον οδηγό εκεί, να τους πούμε: ελάτε τώρα να σας μάθουν μια ομάδα αυτοβοήθειας. Τι, να αντέχετε τη διάκριση, είναι και τα ερωτήματα. Είναι κάθε φορά σημαντικά αυτά. Αλλά νομίζω ευρύτερα ότι αυτοί οι χώροι, που είναι και δημόσιοι χώροι, οφείλουν να αρθρώνουν λόγο, να προσπαθούν να πλαισιώνουν, να υποστηρίζουν, αλλά με εντελώς άλλη λογική. Να ξεχάσουμε οποιαδήποτε λογική υποστήριξης, αν καταλαβαίνετε τι λέω. Άλλο αν μπορείς σε ένα τεχνικό επίπεδο, σε ένα πεδίο νομιμοποίησης, εννοώ με τη σφραγίδα των φορέων και των θεσμών που σε αποτελούν, να συμβάλλει στη δράση, τη συλλογική ανθρώπων που υφίστανται αποκλεισμό. Τουλάχιστον εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ορίστε. Η αποτελεσματικότητα προγράμματος αυτοεπιδίπεδου ότι ξεκίνησε έχει 16 χρόνια. Τι πορεία έχει, ανωδική, καθοδική, δεν ξέρω αν θα έρθει αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εμένα με αφορά αυτό πολύ, γιατί στο τέλος της ημέρας πρέπει να ξέρεις αν κάποιοι άνθρωποι βοηθούνται ή όχι. Έτσι, αυτό δεν είναι το ερώτημα. Δεν έχω να σας πω ποσοτικά στοιχεία εμπειρικά, μπορώ να σας πω, αλλά αυτό που έχω να σας πω είναι ότι η αποτελεσματικότητα, αρκετοί άνθρωποι βοηθούνται, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο που έρχεται, συνεχίζει να έρχεται, βελτιώνει τη ζωή του, πάρα πολλοί κόσμοι. Πολλοί κόσμοι δεν βοηθούνται, γιατί δεν είναι μια πρόταση πανάκια που κουμπώνει σε όλους τους ανθρώπους. Ένα ενδιαφέρον κομμάτι στις εξαρτήσεις όμως είναι να συζητήσουμε τι σημαίνει αποτελεσματικότητα, γιατί κάθε φορά εμείς προσπαθούμε να δουλεύουμε, να σου πω ως εξής, να χαμηλώνουμε πάρα πολύ στην αρχή, αυτό το διδαχθήκαμε από τις ομάδες αυτοβοήθειας, να χαμηλώνουμε όσο δυνατόν περισσότερο τον πύχη των προσδοκιών μας στην αρχή. Άρα να δεχόμαστε ανθρώπους και με αυτό που λένε, με συγχωρείτε για τον όρο, πολύ χαμηλό κίνητρο ή καθόλου κίνητρο, με την υπόθεση ότι όσο μένουν στην παρέμβαση και είναι όχι μόνο σε συνάφεια μαζί μας, αλλά κυρίως και με ανθρώπους που έχουν βράσει παρόλα προβλήματα, να θετικοποιηθεί αυτό το κίνητρο και να προχωρήσουν οι άνθρωποι. Αυτό γιατί το λέω. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τεχνάσματα. Δηλαδή, μπορείς να υψώσεις πολύ τα κριτήρια του ποιοι θα μπουν στο πρόγραμμα, άρα να πάρεις πολύ κινητοποιημένους και άρα εκεί να αγγίξεις αυτό που λέμε ότι κάποιοι θα κόβαν και μόνοι τους. Ήταν έτοιμοι. Όσο χαμηλώνεις τα κριτήρια και μπαίνει κόσμος που είναι και σε πολύ δύσκολη φάση, έχει και συνυπάρχουσες δυσκολίες, άλλες ψυχικά προβλήματα κτλ., τους οποίους εμείς κάνουμε εκτός, δεν έχουμε αυτά τα ζητήματα, τόσο αυτό που λέμε η απόλυτη αποτελεσματικότητα μπορεί να μειώνεται, αλλά αν βάλουμε στη θέση αν απαντήσουμε ως αποτελεσματικότητα τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ανθρώπων και ως λειτουργικότητα δεν ορίζονται προσαρμογή, αλλά πραγματικά την ανάπτυξη του κάθε ανθρώπου με βάση τις δυνατότητές τους, τότε νομίζω ότι είναι αρκετά ικανοποιητικά τα αποτελέσματα. Τα οποία όμως, οφείλω να πω, ότι δεν είναι σταθερά πάντα.
εξαρτώνται πάρα πολύ και από τους ειδικούς, από την εποχή. Δεν είμαστε έξω από το πρόβλημα, ούτε έξω από το... Δηλαδή, αν εμείς δεν έχουμε καλές σχέσεις, αν έχουμε μια πιο νοοτροπία έτσι αποστασιοποιημένη κτλ., μπορεί να περνάνε τέτοιες φάσεις. Αυτόματα είναι καθρέφτιση. Τα αποτελέσματα αυτόματα αυξομοιώνονται ανάλογα με τη συνθήκη. Αυτά, δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Ελπιδοφόρο πάντως είναι το αποτέλεσμα. Και μια συνάδελφος πιο πίσω εκεί. Ναι, ορίστε. Να απαντήσει κάποιος άλλος, όταν μην μονοπολεύω τη ζήτηση, ποιος θα πει. Πώς θα, πες, πώς είναι η συνύπαρξη. Ναι, αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι γενικώς το πρόγραμμα στα χαρακτηριστικά του μέσα έχει το να μην διακρίνει ανθρώπους ανάλογα με τη φάση που είναι σε σχέση με το πρόβλημα, αλλά και ανάλογα με το κύριο ζήτημα το οποίο φέρνουν ως ζήτημα που θέλουν να αντιμετωπιστεί. Στην πράξη, δηλαδή, λειτουργεί σαν μια μεγάλη κοινότητα που έχει τη δυνατότητα να συνυπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετικά ζητήματα, από ζητήματα κατάθεσης μιας νόμιμης ουσίας όπως το αλκοόλ, ζητήματα μη φαρμακευτικών εξαρτήσεων, ζητήματα παράνομων ουσιών, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενδεχομένως και άλλου τύπου δυσκολίες, δηλαδή ζητήματα ψυχικής υγείας. Τις περισσότερες φορές, και αυτό εξαρτάται πάρα πολύ και από τον τρόπο που εμείς δουλεύουμε και πόσο καλά το έχουμε κατακτημένο, αυτό λειτουργεί πάρα πολύ καλά για όλους και για μας, εμπλουτίζει δηλαδή τη δουλειά μας, αλλά και για τους ίδιους τους ανθρώπους, γιατί όσο πιο έντονα βάζουμε τα κριτήρια και περιχαρακώνουμε ανθρώπους και ομάδες, τόσο πιο πολύ εξειδικεύουμε τα προβλήματα, τόσο πιο πολύ φεύγουμε από την πραγματική ουσία της υποστήριξης και των αναγκών των ανθρώπων. Αυτό το βλέπουμε, είναι μια πορεία η οποία υπάρχει γενικώς στα προγράμματα, όχι μόνο αλλά και στις ομάδες αυτοβοήθειας βέβαια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Οπότε έχουμε αυτή τη διαδικασία αναπαραγωγής νέων προγραμμάτων και της δημιουργίας τεχνητών αναγκών πολλές φορές. Δηλαδή, πέρα από έναν ανδρό διαχωρισμό προγράμματα για εφήβους και για ενήλικες, μπορεί να αρχίσουμε μετά να επινοούμε προγράμματα για διαφορετικούς πληθυσμούς και να εξειδικεύουμε τόσο πολύ που μέσα από αυτά τα προγράμματα τελικά το μόνο που να διασφαλίζουμε να είναι η αναπαραγωγή μας. Στην πράξη, οι άνθρωποι, όταν μπορούμε να βρούμε τις κοινές μας ανάγκες και να λειτουργήσουμε ανοιχτά και με σεβασμό ένας απέναντι στον άλλο, νομίζω ότι αυτό μόνο πλούτο έχει να φέρει και μπορεί να βοηθήσει όλους, έτσι, να φύγουν από την ατομοκεντρική τους λογική. Γιατί στα ναρκωτικά υπάρχει έντονα αυτό το φαινόμενο του εγωκεντρισμού. Εύκολα κάποιος μπορεί να συγκριθεί με τον άλλο ως πιο εξαρτημένος ή ως έχοντας ζήσει περισσότερα και μπαίνοντας σε μια διαδικασία σύγκρισης τελικά να περιχαρακώνεται και να θεωρεί τη δική του εξάρτηση πιο σοβαρή σε σχέση με του άλλου ή τα δικά του προβλήματα σημαντικότερα και άρα να δημιουργεί χώρους εκεί αποκλεισμού. Προσπαθούμε να λειτουργούμε με μια αντίθετη λογική. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Ηρακλή, κυρίως, ευχαριστούμε εσένα που ήρθες εδώ και άκουσες το καθαρά.